Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Βασόπουλος παρέα εδώ μέχρι τις 2. Δεν είναι ο Γιάννης ο Κλειπίδης εδώ. Είναι ο φίλος μου ο Διτσιράπης, το σώμα. Εντάξει, πάγκο σηκώνεις. Χτυπιέσαι. Κάνα διάδρομο κάνεις ή μόνο. Παλιά ξέρεις τι κάνανε. Όταν είχε βγει το ρόκι, βγήκε η μόδα τα βάρητα πολύ η γιαγιά μου. Τα βάρητα. Είχαν ανοίξει κάτι γυμναστήρια τη πλάκα εκεί πέρα, κάτι υπόγεια, κάτι βρωμιάριδε, κάτι βρωμοποδαράδε, κάτι. Ούτε μπάνιο κάνω τότε, δεν είχε τότε μπάνιο και τέτοια. Ήταν κάτι. Ούτε τατουαζάκρε, κάτι βρωμοποδαράδε, κάτι σαγιονάρε, ακοπανίχια κτλ. Βάζαν κάτι στη μέση, γυρίζαν γύρω-γύρω. Κάτι ποδαράκια να πούμε τα οποία ήταν τσακνάκια. Και κάναν βάρη, πέραν και πρωτεΐνες. Τσάμα, τσάμα. Όλοι από έφραγμα πεθάνανε. Άμα τους έβαζε να τρέξουν, ξέρω εγώ, 100 μέτρα, θα βγάλουν 250 σφυγμού το λεπτό. Τσάμα, τσάμα. Γι' αυτό σε λέω, πρέπει να περπατάς κιόλας. Αλλά σε βλέπω αφράτο, σε βλέπω. Τεκνό σε βλέπω. Ε, μίλη κυνηγάς ή... Όχι, πιπίνια. Απ' την άλλη μεριά είσαι. Α, εντάξει ρε μεγάλο, ό,τι πεις. Έχω μαζί μου το Σωτήρι. Ο το Σωτήρι. Καλημέρα και από μένα. Ναι, μην είσαι ντροπαλό. Ο Σωτήρι πρώτη φορά βγαίνει. Είναι μια μορφή εδώ, ένα παιδί που δουλεύει. Πόσο καιρό δουλεύει το Σωτήρι εδώ? Ουσιαστικά είμαι από το Σεπτέμβριο, κάνω πρακτική. Πρακτική? Ναι. Ναι, θα μείνει όμω από ό,τι φαίνεται. Ναι. Θα δείξει έτσι φαίνεται. Χρόνο. Θα εισηγηθώ εγώ να μείνει. Θα δείξει ο χρόνο. Όντω θα εισηγηθώ, πώ λέμε, παιδί μου. Θα σε προάξω, πώ το λέμε. Είσαι μακάρι, μακάρι. Ναι, πρέπει... Βλέπω γίνεται καλή δουλειά εμείς εδώ και μέλλον. Ναι, ναι, εμεί εδώ τώρα ξέρει τι γίνεται. Εμείς τώρα περνάμε στην τρίτη ηλικία, είμαστε κολόγεροι. Αυτό το είχα πει στον Καραγιαννίδη του φιλάθλου. Πριν το Μετρόπολης, πριν αυτά και τα λοιπά, εγώ διάβαζα φύλαθλο. Σπορ και φύλαθλο. Και ήταν και αυτή μια ομάδα που πουλούσαν 50.000 φύλλα τη μέρα, τότε εκείνη τα χρόνια. 60.000 φύλλα, 45.000 φύλλα. Και τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο και του λέω: Να σας πω λέω κάτι, κύριε Καραγιαννίδη. Πιστεύω ότι πρέπει να βρείτε του επόμενου από εσά και να προετοιμάσετε το έδαφο. Αν μείνει ο φύλαθρο που έκλεισε τώρα βέβαια, αν μείνει ο φύλαθρο, να υπάρχει η διάδοχο κατάσταση. Πάντω μετά ήταν τόσο, ήταν τόσο αλαζονικό ο Καραγιαννίδη, τόσο μπλαζέ ύφο, που ήταν πολύ καλό, δυνατό και στο παρασκήνιο ήταν, όπου μου την έδωσε να πούμε. Ήταν πολύ αλαζονικό. Τέλο πάντων, ο φύλαθρο έλυσε για άλλου λόγου, γιατί οι εφημερίδε δεν μπορούσαν να σταθούν. Εγώ λοιπόν εδώ έχω. Ανακαλύψει εσένα, ας πούμε, σαν ταλέντο και όχι και άλλα παιδιά, ναι. Και ένα ρεπόρτερ του Άρη, ο οποίος είναι φαντάρος. Τώρα ονόματα δεν λέμε. Για λαμάς! Μεγάλη μορφή. Και για ραδιόφωνο και για γραπτό λόγο κτλ. Δηλαδή πρέπει να βρούμε από την ΚΑΠΑ 20 που λέμε τους επόμενους που θα αναδειχθούν κτλ. Πάντως, ναι. Στη δικιά σου τη θέση δεν μπορεί να την πάρει κανείς. Όποιος και να την πάρει, θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, νομίζω. Κανένα κενό δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει, εντάξει. Είναι άλλη εκπομπή που κάνεις εσύ. Βλέπεις πάντα τα τηλέφωνα κάθε φορά. Τώρα σαλιάρης γίνεσαι. Δεν σαλιάρης, δεν είμαι σαλιάρης, αυτό ξέρεις. Θα σε εκπαιδεύσω να μην είσαι σαλιάρης. Δεν μ' αρέσουν γενικά και εμένα τα σάλια. Και στις διαπροσωπικές μου σχέσεις γενικά δεν μ' αρέσουν τα σάλια. Μπορείς, ναι, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Θα κάνουμε δουλειά, ναι, δεν θα κάνουμε. Τέλος, πάει, δεν μπορεί. Γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Καταρχήν δεν είναι... έχει τώρα. Ναι, σάλια, μάλια και ωραία λόγια και τέτοια. Δεν είναι. Είναι άλλη δουλειά που κάνεις εσύ στο ραδιόφωνο. Εσύ είσαι πιο πολύ με τον κόσμο κτλ. Εγώ θέλω να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο. Σήμερα είμαι στραχωρεμένος και το μεσημέρι και τώρα δεν θα κάνω καλή εκπομπή. Σας το λέω να το ξέρετε. Υπάρχουν στιγμές και δεν το λέω για να γυρίσετε το κουμπί αλλού. Απλά να ξέρετε ότι έχω κι εγώ κάποιες αδυναμίες όπου. Όντως καμιά φορά που δεν είμαστε καλά προσποιούμαστε, το παίζουμε ηθοποιοί και τα λοιπά. Σήμερα είμαι στεναχωρεμένος στα αλήθεια όμως. Και όταν λέω στα αλήθεια το εννοώ για το ΣΥΦΙ. Και ξέρω ότι όλος ο κόσμος ανεξαρτήτου ομάδος είναι στεναχωρεμένοι πραγματικά. Ξέρεις όταν πεθαίνει κάποιος, άμα είναι κάνα κάθαρμα, κάνας τυποτένιος, κάνας ελεηνός, κάνας τρισάθλιος, ούτε ασχολούμαι. Ούτε στεναχωριέμαι, ούτε κάνω το στεναχωρημένο και εκείνη διαφορά με τον κόκκινο. Σήμερα ο κόκκινος έκλαιγε στα αλήθεια. Τον έχω κατηγορήσει σε διαπροσωπικές σχέσεις, του λέω ρε, έχουμε πάει σε κηδείες μαζί, τον έχω δει να πίνει, ξέρω εγώ να κάνει το στεναχωρημένο, μου την έχει δώσει. Σήμερα ο κόκκινος, το λέω και σηκώνεται η τρίχα που δεν έχω στο κεφάλι μου. Σήμερα ο κόκκινος έκλαιγε στα αλήθεια για το ΣΥΦΙ.
Και έκλαιγε και για ένα ακόμα λόγο. Ότι μετά από 7-8 χρόνια που ήταν ακροατής μας ο Σίφης, ήταν εκπληκτικός. Δεν χρειάζεται να βάλω λόγια και σάλτσες και έκθεση ιδιών. Όλοι το ξέρουμε το Σίφη, αφού είμαστε μια παρέα. Το τελευταίο τηλεφώνημα δεν μαλώσαμε ποτέ με το Σίφη, ούτε παρεξηγηθήκαμε ποτέ με το Σίφη. Το τελευταίο τηλέφωνο ήταν ένα τηλέφωνο διαφωνίας του Κόκκινου με το Σίφη. Και έκλεισε κάπως. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Όχι με έτσι. Ωραίο τρόπο. Έκλεισε με ωραίο τρόπο, αλλά υπήρχε αυτή η διαφωνία. Υπήρχε αυτή. Αυτό το όπως λέμε, ναι, εντάξει, γεια θα τα πούμε. Μωρέ, γεια, α πούμε. Δεν σε τυχαίνει να πεις με ένα φίλο σου. Να είστε λίγο ψυχραμένοι. Θα τα πούμε, μωρέ. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε. Εντάξει, ναι, γεια. Σε αυτό το στυλ. Όταν πούμε, είναι κάτι ξαφνικό, ναι, είναι πιο δύσκολο. Και κλάμα ο Κόκκινο. Πώς λένε, παιδί μου. Ήταν μαλωμένο με τη μάνα του, τον πατέρα του, ξέρω εγώ, τον αδερφό του και πεθαίνει και από τύψεις πάει και κλαίει και κάνει και έτσι ο Κόκκινος. Θα το ακούσουμε το τηλέφωνο. Το τελευταίο τηλέφωνο του Σίφη, που σκυδεύτηκε σήμερα 3 ώρα. Είναι κρύο πράγμα, πρέπει να σας πω να το βάλουμε. Είναι κρύο πράγμα ο θάνατος ο ξαφνικός. Κρύο πράγμα. Από ανακοπή καρδιάς. Είχε κάποια προβλήματα έμαθα υγείας από την καρδιά του. Καρδιά είναι ύπουλο πράγμα, όπως όλες οι αρρώστιες. Και για ένα που φεύγει νέος σε ηλικία κάτω από 65, κάτω από 65 που θεωρείται νέος. Μετά τα 65 λες εντάξει. Μετά από τα 70 λες τα πλήρης ημερών. Μετά τα 70. Ναι, έτσι είναι. Μετά τα 70 λες ότι είσαι πλήρης ημερών. Είναι άσχημος ο θάνατος, κρύος ο θάνατος αυτός. Βέβαια, για τους ανθρώπους που είναι μεγάλοι, όλοι παρακαλάμε να φύγουμε έτσι. Λέει, μην ταλαιπωρηθώ, Θεούλη μου, λέει ο άλλος που πιστεύει. Φύση, κακιά, μην με πάρεις. Και λέω, εγώ που δεν πιστεύω, κακιά φύση, μην με κάνεις μετά με ταλαιπωρήσεις. Ταλαιπωρήσω τους. Όλοι αυτό λένε. Εντάξει, το θέμα δεν είναι μόνο ότι ταλαιπωρήσεις, είναι ότι ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι που είναι γύρω. Ναι, ταλαιπωρούνται και οι άλλοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κακό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φιλότιμο στεναχωριούνται όταν ταλαιπωρούν τους άλλους. Τέλος πάντων, έφυγε ο Σίφης και εγώ είμαι απειρασμένος ακόμα. Δεν έχω μεγάλο κέφι. Βέβαια, στη ζωή μου, για να γνωριζόμαστε ό,τι σύμφορα υπάρχει, εγώ αναπτύσσω την αίσθηση του χιούμορ και την ώρα για να καλύψω το κακό. Και στη δύσκολη στιγμή, και στην τραγική στιγμή, και στην κακιά στιγμή. Έχω δηλαδή, μπορεί να πετάξω, ας πούμε, κάτι το οποίο να γελάσουν οι άλλοι, χωρίς να το θέλω. Το ψάχνω όμως, ψάχνω να το βρω. Τέλος πάντων, να το τελειώσουμε το θέμα. Απ' την άλλη, έχω και τους παοξίδες να έχουν μια γυναικεία γκρίνια, σύλληπτη να πούμε. Μια γυναικεία γκρίνια, μπυρ, με εκείνον τον Καμόρα, το βασιλέα της γκρίνιας να πούμε. Αλλά μου έχει πραγματικά δίκιο σε πολλά πράγματα που λέει. Και θέλω να πω για τους παοξίδες οι οποίοι λέγανε πριν από 3 μήνες κάντε υπομονή και καλά ξηγέται ο Καμόρα και εγώ και λέμε να κάντε υπομονή, διότι όταν εμείς είδαμε ότι ο Ντούντορ δεν κάνει για προπονητή στον ΠΑΟΚ από 2-3 κοουτσαρίσματα που κοζάρισα εγώ βλέπω τη λεπτομέρεια. Να σας πω 5 κουβέντες. Άμα με βάλετε να βιδώσω μια βίδα στο σπίτι μου ή κάποιο ξέρω και τα λοιπά, ή να ανοίξω την τάπα να φύγει το νερό από το αμάξι μου να δω τα λάδια, θα πάω στο μάστορα. Όμως έχω, ας πούμε, την πιστεύω ικανότητα να δω πιο μπροστά κάτι το οποίο κάποιος στη δουλειά μου δεν θα το δει. Οπότε σε αυτό πιστεύω ότι έχω μια αίσθηση. Έχω μια έτσι μια. Βλέπω κάποιον, λέω θα παίξει μπάλα αυτός. Ή ξέρω εγώ, βλέπω κάποιον και εκτός δουλειάς δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του. Δεν συναλλάσσομαι μαζί του. Ναι, πες μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κάναν υπομονή. Γιατί τώρα εντάξει, ό,τι και να λένε αυτοί που δεν αγαπούν το ΠΑΟΚ, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Σημασία έχει υπομονή που κάνει ο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν βγήκε τίποτα. Ο Άρνεσερ έφυγε. Ο Ντούντορ. Άντε. Άντε εννοώ με την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν θα φύγει ή αν θα μείνει. Εντάξει, βασικά ξέρουμε, αλλά ναι, υπάρχουν άλλα θέματα. Ο Μπερμπάτοφ δεν έχει δείξει κάτι αγωνιστικά. Δηλαδή, για ποιο θέμα να κάνεις υπομονή? Από όταν ήρθε ο Σαββίδης. Δεν είδανε πριν 2 μήνες ότι δεν πρέπει να κάνουν υπομονή? Και τι είναι δηλαδή 2 μήνες? Ή θα κάνεις υπομονή για πόσο? Λέει, να λέει τώρα, λέει βλέπω, λέει τώρα το βλέπεις. Α, σου πω και το άλλο. Βγαίνουν τώρα, γράφουν ο Ροντρίγκες κόστησε τόσο, ο Ροντρίγκες κόστησε τόσο, ο Χιόλσεν κόστησε. Εμείς δηλαδή Οκτώβριο όταν είπαμε ότι αυτοί οι παίκτες είναι, γιατί λέγατε τότε κάτι υπομονή? Στάσου μεγάλε, μισό λεπτό. Για μένα στη δουλειά και γενικότερα στη ζωή, ο χρόνος που θα πεις κάτι, που θα κάνεις κάτι, παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ τα έχω καλά με το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό?
σημαίνει ότι προσπαθώ πριν γίνει το κακό να το προλάβω. Ποιοι πριν γίνει το κακό, είτε θέματα υγείας είναι, είτε θέματα να πούμε δουλειάς είναι, είτε θέματα διαπροσωπικά είναι. Πριν γίνει το κακό, πριν γίνει το κακό να το προλάβω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτή η πόλη πάει αργά, πολύ αργά. Εμείς προηγούμεθα αυτή τη πόλη σε ταχύτητα. Σε ταχύτητα. Βλέπεις τον Όλσεν, λέει να τον δω. Λέει ο άλλος έχει ψυχολογικά. Τι να τον δεις, δεν τον βλέπεις. Ένα 200 και 500 χιλιάρικα η μάνατζερ. Γιατί το βγάζεις τώρα το νούμερο. Όταν τον είδες τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί φοβόσου να το πεις, γιατί σου λέει μην πάει καλά και θα κρατάς πισινή. Ναι. Εγώ λέω δεν κρατάω πισινή στη δουλειά μου. Ό,τι βλέπω το λέω. Είναι άκομψο. Είσαι λέει κυνικός, με λέει ο συγχωρεμένος. Είσαι λέει κυνικός. Όχι, δεν είμαι κυνικός. Λέω αυτό που βλέπω. Και αυτό που βλέπω είναι κάτι το δυσάρεστο. Βλέπω τον Μπερμπάτοφ ένα μήνα. Δεν μου αρέσει. Λέει να τον περιμένουμε. Το μόνο. Μα δεν μπορείς να τον περιμένεις. Δεν έχει να δώσει. Δεν τον βλέπεις. Όχι, θα τον βάλω μαζί με τον Κλάους. Όχι, δεν χωράει μαζί με τον Κλάους, τους λες. Πιάνει τους ρεπόρτερ ο άλλος που είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Να τα έχει καλά μαζί τους. Θα χωρέσω τον Μπερμπάτοφ με τον Κλάους. Την άλλη μέρα, Ραπτόπουλος. Δεν χωράνε αυτοί οι δυο μαζί. Δηλαδή πρέπει να έρθει τώρα ο Φερέτης, για παράδειγμα, τον άκουγα. Λέει τι τον πήρανε, λέει τον. Τι τον πήρανε, λέει τον Μπερμπάτοφ. Άκουγα χθες που βγήκε σε ποια εκπομπή, δεν θυμάμαι. Κάτσε ρε Φερέτη. Ήπιασε Μάρτιος και έχει τελειώσει ο Μπερμπάτοφ με τρεις φλάσεις και τώρα θυμήθηκες εσύ τι τον πήρατε τον Μπερμπάτοφ. Δηλαδή τα μαμισιάτικα που τρώμε εμείς και τα πινελίκια από τους παοξίδες, τα κοτρόνια που τρώμε στον δρόμο, τις βρυσίες και τις χειρονομίες στη γειτονιά. Κάτω τα χέρια τον Μπερμπάτοφ, δηλαδή τι. Έφτασε Μάρτιος και Φεβρουάριος να μας πείτε τι τον πήρατε τον Μπερμπάτοφ. Άμα ήσασταν μάγκες δημοσιογράφοι, δουλέψατε ΕΡΤ, ΜΕΡΤ, ξέρω εγώ, ΓΕΝΕΔ κτλ. Μεγάλοι, σπουδαίοι, διάσημοι, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πάρα στο ποδόσφαιρο, βγείτε και πείτε λοιπόν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, άντε τον Νοέμβριο σου δίνω εγώ. Να μην είσαι τόσο βιαστικός σαν και εμένα. Ρε τι τον πήραμε αυτόν. Δεν κάνει αυτός, γιατί δώσαμε αυτά τα λεφτά. Τι περιμένατε δηλαδή. Τι περιμένεις, να φτάσει η μετάσταση από το έντερο στο σηκώτη και από το σηκώτη στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη για να πεις αχ καλή γιατί δεν πήγες στο γιατρό, σόπαρε μεγάλε, τώρα που το θάβουμε, λέγε ρε. Τρελαθούμε τώρα. Καταρχήν να πω, στον Παύλο, ο Παύλος είναι, πόσο χρόνο είσαι εσύ? 21, είσαι πολύ μικρό, αυτός είναι καμία 26-27, είναι του Πιώτης, γειτονάς μου. Και μουσικός, παίζει τρομπέτα, πώς το λέω αυτό, το φλάγο, το τρομπόνι, πώς το λένε. Λένε, ναι. Και διδάσκει και μουσική και σηκώθηκε και έφυγε. Με βαριά καρδιά, η μάνα έκλαιγε, την είδα μια μέρα σε μια καφετέρια με μια φίλη της, κλαίγανε η μάνα και τα λοιπά. Πήγε Αμερική. Και μας στέλνει ένα μήνυμα. Γεια σου ρε Παυλάρα, ρε. Γεια σου ρε Παύλο, γεια σου Παύλο. Παρά το ότι δεν σ' αρέσει να σου εύχονται, εγώ θα το κάνω. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία. Χαιρετισμούς από Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου ρε μεγάλε. Έλα ρε μεγάλε, φαία πατεώνα. Να σε καλά ρε, σε ευχαριστώ, να σε γερός. Λέγε. Εγώ τώρα για τον Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ. Νομίζω ότι χειρίστηκαν και οι παράγοντες του ΠΑΟΚ αλλά και οι δημοσιογράφοι λάθος το όλο θέμα. Ο Μπερμπάτοφ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι είχε δυνατότητες να κάνει κάποια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση σε αυτό το ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ ήταν ξεκάθαρα από παλιά παίκτης περιοχής. Στο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει άνθρωπος που θα καταφέρει να βάλει την μπάλα στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι άδικο και για το παίκτη, αλλά και για το ΠΑΟΚ αυτό. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά. Το παίκτη και το ΠΑΟΚ θα βάζει και τον ίδιο. Το παίκτη. Όχι, το παίκτη και το ΠΑΟΚ. Μην γίνει από τον λαχοπόρο. Έβαλα τον ίδιο. Το μην το λες έτσι. Και για τον παίκτη και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, τον ΠΑΟΚ. Απλά νομίζω ότι τα 2 εκατομμύρια θα μπορούσαν να δοθούν για παίκτες στο κέντρο που όντως θα μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στην περιοχή και από εκεί πέρα νομίζω ότι και ο Αθανασιάδης ήταν σε θέση να κάνει. Βγάλανε δεκάρι τον Μπερμπάτοφ για να δημιουργεί ας πούμε και τα λοιπά. Τους προτείναν το Λεωζίνιο, τον πετάξει στα σκουπίδια και τον πήρε ο Ερακλής, τους έκανε τον γκολ. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Ξέρεις γιατί? Και το ευχαριστήρια για το Λεωζίνιο. Ξέρεις, εγώ είμαι και τύπος εκδικητικός. Είμαι καλό παιδί αυτός ιστορίας, είμαι όμως μεγάλη γκαμίλα. Μεγάλη γκαμίλα. Είμαι εκδικητικός. Δηλαδή τι εκδικητικός? Άμα μου κάνει κάποιος κακό, τον περιμένω, το όπτου τι φέρνω. Σε ανυπόπτου χρόνου. Καθηγητή, είδα σας. Σε ανυπόπτου χρόνου το είπα. Στείλ μου σε παρακαλώ τη σωστή. Σε ανυπόπτου χρόνου. Έτσι είναι.
Λέει, δεν με θέλατε στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν με θέλατε, λέει, τον Μπέλκα έχετε εκεί. Άντε, ρε, φύγει από εδώ, πάρε σε καμιά μικρή ομάδα στον Ηρακλή. Και πα στον Ηρακλή και χλάπα τη, του τη βάζει την κολάρα, τρίπλα, πάρτινα. Ο Τζαβέλα έκανε βουτιά σαν τον Κωνσταντάρα και στα κουρασμένα παλικάρια από το βατήρα που μένει από πάνω. Και πάρ το πλασέ εκεί που πρέπει στο γάμα κάτω χαμηλά. Λέει, έφαγε, λέει, τον κόλλο ο Βελίδη. Τι να πιάσει ο Βελίδη, ρε. Το πλασέ είναι πλασέ μεγάλου παίκτου Ευρωπαίου, ρε. Το πλασέ το έχει δει που πάει μπάλα. Ποιο Βελίδη να πεταχτεί εκεί πέρα. Για να το βγάλει πρέπει να είσαι ο Ζαμόρα, ο Γιασίν, ρε. Πλάκα κάνει. Φταίει, λέει, ο Βελίδη, λέει, κλειστή γωνία, λέει, και ιστορίε. Πλάκα κάνει, ρε. Έχασε και την πρωτιά ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάρει τέρμπι φέτο στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην πόλη. Έτσι. Να είσαι γερός και τυχερός, ρε γουρσούζι. Να καμαρώσεις την κόρη σου, μαμά, γιαγιά. Βάλε το τελευταίο τηλέφωνο του Σύφη Χαλάλη. Ναι, σήμερα μάλωσα με τον γουρούνι. Είχε δίκιο, είχε δίκιο. Γιατί του λέω να βάλουμε το τελευταίο τηλέφωνο. Εγώ δεν το βάζω τώρα επειδή μάλωσε με τον. Εγώ το βάζω επειδή όντως αυτός το παίρνει στραβά τον κόλ. Δεν θέλω να το βάλεις. Λέω, γιατί να μην το βάλουμε. Είσαι κολό, άρχισε να με βρίζει. Του λέω, γιατί με βρίζει, του λέω, τι σε έκανα. Και άρχισε να με βρίζει, πρώτη φορά με βρίζει ο κόκκινος έτσι. Ενώ το ρίχνω πινελί και εγώ, κάθασα και τα άκουσα σήμερα εγώ. Βρυσίδι. Λέει, δεν θέλω να το βάζω το τηλέφωνο. Γιατί είχαν διαφωνία και στεναχωρέθηκε ο κόκκινος. Πρώτη φορά το κάθαρμα, τον είδα πραγματικά να κλαίει για. Αυτό μάλιστα, ναι, ρε. Τώρα είσαι στεναχωρεμένος, ρε. Και βάλ το τηλέφωνο, ρε. Βάλ το τηλέφωνο. Το έτσι, να σηκωθεί η τρίχα μας. Και μετά από 5 ώρες πέθανε ο άνθρωπος. Πάμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Σύφη. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, προφανώς και η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στους οπαδούς του Ηρακλή. Όχι στους Ηρακλή. Προφανώς και. Σαν εξήγηση είναι. Δικαιολογούνται να είναι και χαρούμενοι. Και πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή για να ακούσουμε και τα πειράγματά τους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Προφανώς και μπορούμε να ακούσουμε και για σφαγιαστική διαιτησία σε βάρος του Ηρακλή. Όλα μπορούμε να τα ακούσουμε σήμερα. Οι αρχαίοι μου πρόγραμμοι λέγανε ουέτσι τι μένεις. Όταν χάνεις πρέπει να είσαι έτοιμος να τα ακούσεις όλα. Σε όλα λοιπόν είμαστε τουμπεκίδες. Ένα πράγμα. Και αυτό αφορά τον Γρηγόρη. Το φίλο μου τον Γρηγόρη που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι φίλος μου και μετά από αυτή την κριτική. Προφανώς και δικαιολογείται σαν δηλωμένος οπαδός του Ηρακλή να είναι και χαρούμενος και να συμμετέχει σε αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι το κλίμα της εκπομπής και ορθώς είναι. Δεν διαμαρτύρομαι. Εκείνο όμως που πάει πολύ, ρε Γρηγόρη, είναι όταν μπαίνεις μέσα αυτό το κλίμα και ορθώς μπαίνεις. Είσαι ομολογημένα οπαδός του Ηρακλή και επιμένουμε να σε ακούμε γιατί μας ενδιαφέρουν οι απόψεις σου, να εκφράζεις ταυτόχρονα με το πείραγμα και το κολάντρισμα κρίση για το πώς θα πάει καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Για το αν πρέπει να διώξει τον προπονητή του ή όχι. Είναι σαν να βγαίνω εγώ. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω λάθος. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να παίρνω. Όχι, συγχώρεσέ με. Θα μπερδεύει. Θα με ακούσει λίγο Γρηγόρη. Βεβαίως. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να παίρνω θέση στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Λάθος είσαι. Και να λέω ότι για να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσω. Να απαντήσω. Να σε προλάβω. Δεν θέλω να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Να σε προλάβω. Σ' ακούω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Προπονητή διαλέγεις με εκλογές. Το διαλέγει ο μεγαλομέτωχος σου. Δεύτερο. Ναι. Την άποψή μου για τον προπονητή δεν τη λέω σήμερα. Τη λέω εδώ και καιρό. Ναι. Λέω απλά. Λέω το να την επαναλαμβάνεις σήμερα όμως. Ενώ έχεις έναν αναρμονιστή και ορθώς έχεις έναν αναρμονιστή. Με το κλίμα της εκπομπής. Αυτό δεν είναι πείραγμα. Κολλάτες. Λέω ότι πέρα. Αυτό. Με συγχωρείς. Εκεί λίγο περίεργα στα αυτιά. Όχι, καθόλου. Και δικαιολόγησέ μας που εκεί λίγο. Σε δικαιολογώ. Απλά σου λέω λοιπόν ξεκάθαρα. Ναι. Ότι πέρα από το κολλάτρισμα, την πλάκα και οτιδήποτε. Ναι. Πιστεύω ότι. Ταυτόχρονα ενώ κολλατρίζεις θα μας κάνεις και υποδείξεις. Υπόδειξη είναι. Θα παίρνει θέση. Αυτό είναι υπόδειξη. Ως ανεξάρτητος παραγωγός για το αν θα πρέπει να κρατήσουμε ή όχι τον προπονητή. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα με κάνεις πλάκα μου φαίνεται. Δηλαδή, εδώ το μικρόφωνο γιατί το κρατάω, για να κάνω κρίση, υποτίθεται. Εάν είναι να κάνεις κρίση, πες είμαι δημοσιογράφος και αποστασιοποιήσω από το υπόλοιπο. Δεν το γνωρίζεις. Δεν γίνονται και τα δύο. Δεν το γνωρίζεις. Όλα γίνονται. Ναι, φίλε Γρηγόρη, δεν γίνεται όμως ζεϊμπέκικο, αμάν τι πάθαμε, τραγουδάκι, πείραγμα και ταυτόχρονα. Τα πάντα γίνονται. Κρίση, αυτό και τα δύο μαζί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω στην κρίση σου, δεν ξέρω τι σε χάλασε. Είναι λίγο υπερβολικό. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, και εσύ. Για χαρά.
Να είσαι καλά, Γρηγόρη, και εσύ του λέω, Γρηγόρη, σε 5 ώρες πέθανα. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε. Μακάρι να φύγουμε κι εμείς έτσι, αλλά όχι, όχι σε αυτή την ηλικία. Έτσι να φύγουμε. Μακάρι, όλοι μας. Τα καλά και τα κακά, ναι, για τους ανθρώπους. Ναι. Λέγε, παρακάτω. Λέγε. Εντάξει, ναι. Σε βλέπω ψύχρεμο, βιώνεις την κρίση ψύχρεμα. Σε βλέπω στη δουλειά με μιλίχιο ύφος. Χωρίς νεύρα, χωρίς στρες, χωρίς άγχος. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πες μου πώς θα καταφέρεις. Νεύρα με ποιον να έχω? Ναι, σωστά. Δεν, εντάξει, η δουλειά, δόξα τω Θεώ, πάει καλά, ή τουλάχιστον έτσι να πιστεύω. Ναι. Η σελίδα προχωρά, είναι για τα e-sports, είναι για τα ηλεκτρονικά αθλήματα, να το πούμε έτσι, για παιχνίδια μέσα στο υπολογιστή. Εσύ τι κάνεις εδώ ακριβώς? Γράφω για τα e-sports. Ναι, τι είναι τα e-sports? Ναι, τώρα ακούει ένας γιος. Ναι, έχεις. Ακούει τώρα ένας που είναι 70 χρονών. Τα e-sports είναι e-sports, ναι, είτε ομαδικά είτε ατομικά αθλήματα, τα, ναι, οποία παίζονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ναι. Πλέον μοιράζουν πολλές χιλιάδες δολάρια, έως και 18 εκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο έπαθρο που έχει δοθεί, ναι, σε τουρνουά. Παίζεις εκεί παιχνίδι. Παίζεις, ναι, κάθε τον υπολογιστή. Παίζεις, ναι, και. Όπως παίζαμε εγώ το Pac-Man, για να στο κλειδί, ας πούμε. Pac-Man το πρόλαβε. Το περίπου, ναι. Δεν πρόλαβες Pac-Man. Το πρόλαβα, αλλά. Κλειδί, όχι, μέχρι μπανάνα έφτανα. Το κλειδί το πήγαινε ένας φίλος μου, ο Ντόμπερμαν. Ο Ντόμπερμαν πήγαινε και πήγαινε το κλειδί. Είχε φοβερά αντανακλαστικά, ήταν αριστερόχειρας. Φοβερός. Εγώ έφτανα τέταρτη, πέμπτη μπανάνα, ξεκίνα κεράσει, μετά πήγαινε Μήλο. Pac-Man, θα προλάβετε τα Pac-Man. Πού είναι ένα Pac-Man, να παίξουμε ένα Pac-Man? Μου λείπει ένα Pac. Πλέον έχει και στον υπολογιστή και είναι και φίλοι. Άλλο τώρα εκεί τώρα, ξέρεις τι είναι υπολογιστής. Μπαίνεις μέσα στα ηλεκτρονικά, 50 ηλεκτρονικά μέσα. Βάζεις το δεκάρικο, το εικοσάρικο, τραβάς εκεί πέρα το με το μπίλια που με τα τουβλάκια, πώς το λέγανε αυτό το. Φιπεράκι. Όχι ρε, από κάτω που βαρούσες τα τέτρις ρε καλά λέει. Αυτό είχα δεν είναι ένα κινητό με τέτρις. Τουβλάκια. Ναι, χάλασε το κινητό, πήρα ένα άλλο κινητό, λέω τέτρις έχει. Λέω, κύριε μου, δεν έχει τέτρες. Και γιατί δεν έχει, του λέω, τέτρες? Λέει, δεν έχει τέτρες. Γιατί, του λέω, δεν έχει τέτρες? Λέει, κύριε, δεν έχει τέτρες. Τσακώθηκα με τον άνθρωπο και έχει τέτρες. Το άλλο νέο είχε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, ρε νέα πολίτη, που ζεις στο γαλάτσι το ασπρόμαυρο. Να είσαι γερός, ρε. Και στο παππού σου, ρε, να είσαι καλά. Κομμουνιστής στέλνει μήνυμα και αναπάτη την κλίση. Βέβαια, κομμουνιστής κάνει μεγάλη δουλειά. Μια και εκπομπή σήμερα είναι χαλαρούιτα. Εντάξει. Δεν έχω πολύ διάθεση, σας το λέω. Ούτε για μεγάλες αναλύσεις. Έσκισα τα χαρτιά μου με τα συστήματα. Είδα την Τζέλσι λίγο με την. Πώς τη λένε? Παρί. Με την Παρί, χωρίς να μελετήσω το παιχνίδι. Πήγα έτσι ερχόμενος εδώ σε ένα καφενείο ενός παλιού μου συμπαθητή. Κάθισε ένα τέταρτο. Είδα κάτι παλιού συμπαθητές, κάτι παοξίδες έτσι βάρβαρους. Τον Αμερικάνο, τον πιλότο. Τη παλιά σχολή. Τον Πατλατζόγλου, τον Γιώργο. Κάτι μούρες δηλαδή. Εκπληκτικό. Λογαρά, Σάκη, να πούμε και τέτοια. Ναι, πήγα, τους είδα και ένα τέταρτο, είδα και το μάτς πριν έρθω από εδώ. Πήγα λίγο καφέ εκεί με μέλι. Κάνει στο καφενείο του Λογαρά και με έκανε ένα ωραίο καφέ και ήρθα. Δεν είχα διάθεση, δεν είχα. Πώς το λένε, ρε παιδί, δεν στεναχωρεύει, βαρύσιμε. Και δεν μου ταιριάζει εμένα αυτό. Γι' αυτό μου κάνει καλή παρέα εμένα σήμερα. Τράβηξα και μια μαξονική στη μέση εκεί γιατί πονάει και τα λοιπά. Με βάλανε εκεί, μπε μέσα, βγες έξω, γδίσου. Με λέει άλλη, γδίσου. Λέω μπροστά σου, κύριε κοπέλα μου, να γδίσω. Τόσους που βλέπω, λέω κάθε μέρα. Εσύ είσαι τεκνό μπροστά. Κάτσε, λέει, εγώ αντί να κάτσω ανάσκελα, κάτσε αμπρούμητα. Γυμναστική έκανε. Μέση, δεν κάνω. Δέκα μέρες δεν κάνω γιατί δεν με αφήνει ο γιατρός. Γύρισα αμπρούμητα εγώ. Λέει, γυρίστε, λέει, ανάσκελα. Λέω, τι ανάσκελα. Λέει, ανάσκελα. Εγώ λέω, αφού η μέση είναι, λέω, από την πίσω μεριά. Ρε, κάνω αυτό που σε λέω, λέει, πελαλίσε μου, λέει. Κάτσε ανάσκελα να πούμε. Εντάξει, ρε κομμουνιστή, τι θες να πούμε. Κάνει φοβερό site ο κομμουνιστής. Έτσι. Κάτι μου είπες και θα του δώσει μια ιδέα, μου είπες. Τέλος πάντων, θα τα πείτε μεταξύ σας. Εκτός αέρα αυτά. Παίζει απευθείας στο site, το η Μαρμίτα. Την παίζει και στο. Πλέον έχει πολύ καλή. Έτσι. Πώς το λένε, αναμετάδοση από το rapto.gr. Και το παίζει και σε επανάληψη. Και έρχεται εδώ και είμαστε και συνεταιράκια με το metrosport.gr. Δηλαδή δίνει ο ένας τον άλλον. Έρχεται ο κομμουνιστής εδώ, λέει τα δικά του τα κομμουνιστικά, ότι οι εργάτες θα πάρουν τα εργοστάσια τα οποία έχουν φύγει στην Βουλγαρία. Δεν υπάρχει εργοστάσιο να πάρουν εργάτες. Τι εργοστάσιο να πάρουν εργάτες, ρε κομμουνιστή? Πες μου εσύ ένα εργοστάσιο που έχει μείνει, να πάω εγώ να κάνω τον εργάτη και εσύ το πάρουμε από τα αφεντικά. Ποιο εργοστάσιο έχει μείνει? Θα με τρελάνε αυτό το παιδί. Λοιπόν, δυσπεψία, τι λέει αυτό? Τα γυαλιά. Καμένο είναι. Πες κάνε ένα ειδικό για δυσπεψία, λέει ο φίλος.
Καλή εκπομπή, Σάκης Αλεξάκης από Κιλκής. Γεια σου, Σάκη Αλεξάκη. Κώστα, καλό παράδεισο στο Σύφη, παρέα μας στο ράδιο, είναι φτωχότερη από σήμερα. Δώσε ένα μαλάτος να σκάσει το χυλάκι μας. Αυτός ο βρωμόσκυλος ο μαλάτος δεν πήρε κανένα τηλέφωνο να πούμε. Γιατί πέντε γκολ θα βάζει στον ΠΑΟ και τέτοια. Βγήκε η ψυχή από το πισινό μέχρι να τελειώσει το μάτι. Ναι, θα βάλω τρία γκολ λαβάντζο. Ο μαλάτος είμαι. Ξανά δεν βγήκε να μου το βρωμόσκυλο. Γιατί πουλάγε να μου έφαγε και τον μπουλκουμέ από την ΑΕΚ. Φωνάζουν και για τη διαιτησία. Τι ωραίο πράγμα ρε. Να βλέπεις τον Ολυμπιακό, τα φως φύλαβλο και τα λοιπά. Όπως τα λένε αυτά, ο πρωταθλητής, ο Αλέφαντος να κλαίει. Λέω Νίκο και εμείς, λέω Σαμπάου, λέω στο Καραϊσκάκι με 9 παίκτες. Είχαμε χάσει τότε το κύπελο, λέω, θυμάσαι. Έλα μωρέ, τι λες τώρα, όχι, λέω, τι αφού χάσαμε, λέω, δεν. Οι Ολυμπιακοί είναι πολύ τυχεροί, μόνο 2-3 φορές το χρόνο κλαίνε. Τι κάνουνε? Κλαίνε, εντάξει, τρόπος λέει. Ναι, χάσανε ένα στόχο, είναι σημαντικό για όλους εμάς εδώ που δεν υποστηρίζουμε Ολυμπιακό και υποστηρίζουμε ας πούμε άλλες ομάδες. Και η ΑΕΚ πανηγυρίζει ότι τους που το ρίξαν τη διαφορά στους 15. Κοίτα, αυτοί που πανηγυρίζουν πρώτοι είναι η παλέμαχοι του Παναθηναϊκού, όσοι δεν έχουν πάθει Αλτσχάιμερ γιατί το 64 όταν παίζαν μπάλα, καταλαβαίνεις τώρα όσοι ζουν και ζουν αρκετοί να είναι γεροί. Είναι σε, μετά τα 80, εντάξει, να είναι γεροί, τους θέλω χαιρετίσματα εγώ, ο Πανάκης. Θέλω χαιρετίσματα στον. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Δομάζο, ο οποίο είναι σε εξαιρετική φόρμα. Δομάζο είναι σε εξαιρετική φόρμα. Κονομόπουλο, τον Παρά, Σούλπη, Τάκη Λουκανίδη, Καμάρα Αριστίδη, Ανδρέου και τέτοια. Αυτοί πήραν αίτητο το πρώτο πρωτάθλημα. Το αξίζαν όμω, όπω λένε οι παλιοί, γιατί είχε ομαδάρε. ΠΑΟΚ ομαδάρα. Άρης ομαδάρα. Ηρακλή ομαδάρα. Επαρχία με 10.000 κόσμο. Πήγαινε Κατερίνη να πάρει μπάτ και σου βγάζαν την ψυχή. Έπρεπε να κάνει δολοπλοκία για να περάσει. Τρίκαλα θέλεις, πού θες, Σέρες θέλεις, Δράμα θέλεις. Το πήρα αίτητος ο Παναθηναϊκός και θα ήταν άδικο να το πάρει αίτητο αυτός ο Ολυμπιακός. Θα ήταν άδικο. Δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα, δίκαια το παίρνει το πρωτάθλημα, άδικα όμως θα ήταν να το πάρει αίτητος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Εντάξει, σίγουρα νομίζω δεν υπάρχει αγωνιστικά ομάδα που να μπορεί πραγματικά να χτυπήσει τον Ολυμπιακό για ένα ολόκληρο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι μια διαφορά στο C10 θα ήταν αρκετή πλέον, έχει παραγγείλει. Ναι, συ 10, συ 12, συ 12 ναι. Είναι η πραγματική, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να χάσει Πόντο με Λεβαδιακό, θα μπορούσε να χάσει, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ ένα Πόντο. Εντάξει, θα μου πει τον ΠΑΟΚ δεν τον αδείξει. Τον αδείξει με τα offside, ωραία. Τον αδείξει. Ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ πήρε σφυρίγματα. Πολύ μιλάει. Πήρε σφυρίγματα. Γιατί με την Ξάνθη τώρα χθε, Ξάνθη Τρίπολη, δύο μπέναλτι δεν έδωσε στην Τρίπολη. Το είδε. Δύο μπέναλτι δεν έδωσε στην Τρίπολη. Αν τα δίνει τα μπέναλτι στην Τρίπολη. Η Τρίπολη θα είχε τώρα ίδιους βαθμούς που λέει ο Αλέφαντος με τον ΠΑΟ. Πλάκα, πλάκα. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς παραπάνω και κάνει τη διαφορά τεράστια. Αλλά για φαντάσου να δίνει τον πέναλτι χθες. Πλάκα, πλάκα. Αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟ στο τέλος δεν θα μπει ούτε στην πεντάδα και θα ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Αξίζει να μπει στην πεντάδα και να μείνει έξω ο Πανιόνιος. Αξίζει να μπει στην πεντάδα και να μείνει έξω η Τρίπολη. Εσύ τι λες. Εσύ τι λες, ποδοσφαιρικά. 9.55 και ενώ μήνυμα. 54-3-40. Αξίζει ο ΠΑΟ και έναντι του Πανιονίου. Έτσι, όπως βλέπεις τον Πανιόνιο. Να μείνει έξω ο Πανιόνιος από την πεντάδα και να βγει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος. Με που μάλλον Πανιόνιος. Το αξίζει για άλλο λόγο ο Πανιόνιος. Το αξίζει επειδή με λίγα λεφτά, με τα προβλήματα που έχει, γιατί ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποια προβλήματα. Κατάφερε και παίζει ένα αξιοπρεπές ποδόσφαιρο. Κατάφερε να παίξει ένα αξιοπρεπές ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι δίκαια εκεί που είναι και ίσως να μπορεί και ακόμη περισσότερο. Τώρα το αν το αξίζει ο ΠΑΟΚ με όλα αυτά που γίνονται στο ΠΑΟΚ, πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Έχω μια διαφωνία λίγο με τη γενικότερη εικόνα των media στη Θεσσαλονίκη. Όλοι πάνε και αναλύουν πώς έχασε ο ΠΑΟ και κανείς δεν μπαίνει να αναλύσει γιατί ήταν αυτό που έκανε και κέρδισε ο Ηρακλής. Εδώ δεν είναι ομάδα δηλαδή να αναλύσουμε γιατί έχασε ο ΠΑΟ και να αναλύσουμε τα προβλήματα του ΠΑΟ. Εδώ πρέπει να δούμε και μια ομάδα που λέγεται Ηρακλής, η οποία έχει ένα μεγάλο μέτοχο, ο οποίος είναι να πούμε έχει φάτσα γκαραζιέρι. Ένα μεγάλο μέτοχο. Ο οποίος δεν έχει τεχνικό διευθυντή. Ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος δεν ξοδεύει 1 εκατομμύριο λεφτά για να πάρει ένα παίκτη. Ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος έχει ένα προπονητή, ο οποίος δεν ήταν η πρώτη φίρμα σαν Έλληνας προπονητής όταν πήρε την ομάδα. Και βλέπεις αυτή την ομάδα, η οποία εγώ θα δώσω συγχαρητήρια και θα πω ότι τους τσίγκλησα πολύ για το τι θα γίνει με το Γενάρη. Θα πάρετε παίκτες από τον Ολυμπιακό, δεν θα πάρετε παίκτες από τον Ολυμπιακό, τι έγινε. Ναι, θα πουλήσετε το Βέλιο, Γενάρη, πώς και τα λοιπά. Δεν κάνα τίποτα από όλα αυτά. Κάνανε 2-3 προσθήκες. Τον Καραγκούνη τώρα δεν τον ξέρω, να σου πω σε την κατάσταση είναι. Δεν μου λέει και τίποτα. Εντάξει, το παιδί μπορεί να παίξει.
Αλλά πήραν αυτόν τον κοντό, τον έξω δεξιά, ο οποίος ακούγεται ότι θα κάνει πολύ καλά παιχνίδια στη θέση του Μπουλούτ ή του Πασά, και να μην έξω ο Τσιλιανίδης. Δεν ξέρω πώς θα το βάλει ο Παπαδόπουλος, δικό του θέμα είναι, δεν είναι δικό μου. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και πήρε και το Λεωζίνιο. Γιατί, και δίνω συγχαρητήρια, γιατί από το καλοκαίρι ο Παπαθανασάκης ήθελε να πάρει, λέει, τον Αυτόνα. Πώς το λένε, τη Ξάνθη που έπαιζε πέρσι. Πήγε στην Τουρκία, ρε. Πες μου, ρε, βοήθα, ρε. Θυμάμαι, το δεκάρι, ρε, τη Ξάνθη, ρε. Που πήγε στην Τουρκία και έπαιξε, ρε. Βήτα εθνική που είναι, ρε. Και ήταν να έρθει πάλι. Πώς το λένε, ρε. Τέλος πάντων, αυτό το μπουζουκό θαμώνα, ο οποίος είναι πίτα στο ουίσκι και τα λοιπά, και επέμενε ο Παπαδόπουλος να μην τον πάρουν αυτόν. Κάνε ράκι, θα φέρεις. Μπράβο. Ευχαριστώ. Κρύο, ε. Ναι. Λοιπόν, πώς το λέω, Κλέιτον, ρε. Ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον. Ήθελε να πάρει τον Κλέιτον. Δηλαδή να μην παίξει ο Ρωμάνο και να παίξει ο Κλέιτον. Με 1,5 μπουκάλι Τζόνι Γόκερ. Και παίρνει τον Λεωζίνιο. Τον οποίο απορρίπτει ο Πάο. Και ο Λεωζίνιο μου καρφώνει τον γκολ. Και θα μου κάνει άλλα 4 και θα κάνει άλλες 7-8 assist. Και θα παίξει και 90 λεπτά. Και δεν χρεώνει την ομάδα. Και έχει μια ομάδα αθλητών, πολύ καλών αθλητών, δεν έχουν πάθει θλάσεις. Οι παίκτες παίρνουν 20-30 χιλιάδες το χρόνο, 40 χιλιάδες το χρόνο, 70, 60, 50. Ο προπονητής δεν πιστεύω να παίρνει πάνω από 50 χιλιάρια το χρόνο. Και είδες μια ομάδα, η οποία ήταν ομάδα. Και όπως μου είπε ένας προπονητής αλφαεθνικής, που μίλησα Έλληνα στις προάλλες, έκανε το αυτονόητο. Μα έκανε το αυτονόητο. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το αυτονόητο. Κλέιτον, ναι. Ποιος μου το στέλνει, ο οδηγός Κυρσάβα. Ναι. Κοίταξε, γενικά νομίζω ότι ο Ηρακλής κάνει ένα μικρό θαύμα σαν αυτό της Λέστερ, μόνο που η Λέστερ έχει μεγαλύτερη τύχη στην πραγματικότητα. Ναι, μεν παίζουν ένα αξιόλογο ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες, αλλά έχουν πάρα πολύ τύχη για να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Ηρακλής φέτος ξεκίνησε με σκοπό να σωθεί, αντικειμενικός στόχος ήταν αυτός, και πλέον έφτασαν σε ένα σημείο να ονειρεύονται και πεντάδο, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι απίθανο. Ευρώπη βλέπεις? Αυτό που είπα, είναι δύσκολο αλλά δεν είναι και απίθανο. Μάλιστα. Από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βλέπεις τίποτα? Α, ναι, εντάξει, κυρίως Αγγλία. Αγγλία. Ναι, κυρίως Αγγλία, εκεί πέρα γίνεται, νομίζω είναι... Πιο καλό πρωτάθλημα. Νομίζω είναι το καλύτερο. Βασικά έχω την εντύπωση πιο τακτική, πιο... πως μάλιστα, η Αγγλία φέτος έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από ό,τι έχει το Champions League. Ναι. Έχει στο Champions League, ξέρουμε ότι είναι δύο ομάδες. Φαβορεί η Μπαρτσελόνα και αν δεν το πάρει η Μπαρτσελόνα είναι η Μπάγερ. Ναι. Στη Premier League έχουμε City, έχουμε Leicester, Tottenham, Arsenal. Έχουμε πολλές ομάδες να διεκδικούν το τίτλο. Ο Clayton, ναι, ναι, παιδιά, ευχαριστώ. Με στείλατε πολλά μήνυματα. Αξίζει να μείνει. Το έλεγα ρα φέτος με Άκη Ρακλή θα βγει εκτός. Αξίζει από σκοτίνα πιερίας. Κωστή, θυμήθηκα την περίπτωση του Ναούμ. Έτσι ξαφνικά έφυγε και εκείνος. Πάντως ο κόκκινος είναι μεγάλη καρδιά. Πάλι καλά που δεν είπε κλείστον. Κόψτον. Ναι. Πώς βλέπεις ειλικρινά όμως το Άντερλεχτ Ολυμπιακός? Κοίταξε, ζήτησα βιντεάκια και είδα την Άντερλεχτ. Γενικά και το πρωτάθλημα είναι πιο πολύ ανοιχτό. Παίζεται πολύ ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είτε παίζει στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, τρίτο στόπερ δεν βάζει, επηρεάζεται από το κατακτητικό του ποδόσφαιρο. Άρα το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι να δω ένα over στο παιχνίδι. Να δω 2-1 σκορ, να δω προβλήματα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού και στα αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού. Να δω όμως και προβλήματα και ανοιχτή άμυνα της Άντερλεχτ. Με αραιή διάταξη. Ωραία. Από ό,τι πρόλαβα και από ό,τι μου δώσανε τα παιδιά από το ART, βρήκα μια φόρμουλα και μου στείλανε για να μπορώ να βλέπω. Μου στείλανε 4 δεκάλεπτα. 5 δεκάλεπτα. 5 δεκάλεπτα. Από μάτς και τα λοιπά. Να δω κάτι. Γκολ, φάση και τέτοια. Πιστεύω θα μπουν γκολ. Θα μπουν γκολ. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε κακό φεγγάρι. Πιστεύω ότι είναι σε κακό φεγγάρι και επιθετικά. Δεν είναι μόνο δηλαδή αμυντικό το πρόβλημά του. Βλέπω ότι είναι πεσμένος ο Φορτούνης και ο Ιντέγε πάρα πολύ. Και γενικά ο άξονας του επιθετικά είναι πρόβλημα. Όλη τη δουλειά την τραβήξουν οι πλαίνοι. Λέγε, σ' ακούω. Ίσως να γίνεται και διαχείριση των Ολυμπιακών. Μπορεί, δεν ξέρω. Ίσως γιατί νομίζω το πρωτάθλημα έχει κρυθεί. Τώρα το κύπελο θα δούμε. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος για τον Ολυμπιακό. Και ξέρουμε όλοι πως στην Ελλάδα δεν φοβάται παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Αν θέλει να τα πάρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα πάρει. Οπότε πιστεύω ρίχνουν το βάρος στην Ευρώπη. Και πιστεύω επίσης ότι το μάτς θα κριθεί στα 4 γκολ. Όποια ομάδα καταφέρει στα 2 παιχνίδια να συγκεντρώσει 4 γκολ έχει περάσει σίγουρα. Λοιπόν, ωραίο μήνυμα ο 5-12. Ραπτό η νίκη των Ποντίων Κατερίνη στην Τούμπα έδωσαν χαρά στους λιγοστούς οπαδούς της νεοφώτης της ομάδος. Διότι ο πραγματικός Ηρακλής τελείωσε το 2011.
και μπήκε στο χρονομπούλαπο, στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Έδωσε όμως και το φιλί της ζωής στον Παπαθαρασάκη που τον είχαν για σπρόξιμο. Συλληπιτήρια για το σύμφι στην οικογένειά του. Το Sport Bill το θυμάμαι, το θυμάσαι λέει στη μάπα. Βρες το λέει στο ίντερνετ, να δεις είναι ότι ίδιος ο προπονητής του Γαύρου. Ο Sport Bill ίδιος ο προπονητής του Γαύρου. Πάτα το Sport Bill να δούμε. Ο 054 μάλλον στον Καμόνα στέλνει το μήνυμα. Ναι. Ο Ναούμε δεν πέθανε ξαφνικά. Όχι. Ο Ναούμε πέθανε. Ήταν στο νοσοκομείο, είχε πάθει κύρωση του ύπατος. Έπινε πολύ, ήταν. Πώς το λένε, είχε πρόβλημα. Δεν έφυγε έτσι και τον περιμέναμε. Ναι, ρε, ο Sport Billy μοιάζει πολύ με τον. Για πάτε το λίγο. Δεν μοιάζει λίγο. Η μύτη και αυτά, ναι, το φέρνει λίγο. Το φέρνει λίγο. Ναι, το φέρνει λίγο. Τι κολόπεδα που είναι, ρε, τι αλήτες είναι, τι παλιωτόμαρα είναι. Δεν μπορεί να τις φανταστείς. Είναι χειρότερη από μένα. Θα τα ανοίξουμε γραμμές. Τι ώρα είναι. Λοιπόν, Αργιανός από Αθήνα, ωραία μηνύματα. Λαμόγιο Βάζελος. Παραπέντε είναι. Παραπέντε είναι. Λοιπόν, άνοιξε γραμμές σιγά σιγά, γλυκό αγόρι. Αδερφός Αμυρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρε Κωστή χαρακτηρίζει τους αγρότες και όσους διαφωνούν ως ακροδεξιούς. Δεν πιστεύω ότι και ο Καμόρα να νόμιζε πως ήμουν στημένος. Έλεος λέει να δέχεται κριτική. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αυτά δικά σας παοξίδικα, ναι. Λαμόγιο Βάζελος. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Ξέρω σήμερα δεν είμαι καλός. Σας λέω είμαι στεναχωρεμένος, βαρύς, είμαι επηρεασμένος από το πρωί. Τώρα γουστάρετε να πάρετε τηλέφωνο, έχει καλώς, δεν γουστάρετε να πάρετε τηλέφωνο. Δεν ξέρω, είμαι στεναχωρεμένος. Εφόσον ο Εσχέν είναι ξένο σώμα πλέον και ο ΖΕΚΑ τιμωρημένος, μας βλέπω δυστυχώς με ένα πολύ αργό κέντρο με κουτρουμπί και 6 εσωτερικούς μέσους, Λουτ και Αμπέιντ. Δεν θα είναι εύκολο το μας με τον ΠΑΟΚ εξαιτίας του αργού κέντρου του Παναθηναϊκού. Μην ταΐζουμε σανό στο τεράστιο κόσμο του Τριφυλιού. Ωραίος το Λαμόγιο Βάζελος. Πολύ ωραίο το Λαμόγιο Βάζελος. Άλλο μήνυμα. Πολλά μηνύματα έχω σήμερα. Όταν λες Μπουζουκοθαμόνα σημαίνει Κλέιτον, Σιφάκης Κόκε Πιτσιρικάς από Κατερίνη, ίσον Μιστακίδης, θα μάθεις κανένα όνομα. Περιμένω νέα για τα επαγγελματικά. Αν πεις τίποτα στον αέρα για αυτά που είναι, να γίνουν σε έσχισα μαυρόγατα. Δεν λέω τίποτα. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές σιγά σιγά. Καράδαλης Γιώργος. Να ποιος έχει το ρεκόρ εισιτηρίων. Ηρακλής Παναθηναϊκός 24/1 του 71, 45.634. Άρης Τσέλσι 19/1 του 70, 42.103. Φίλε μου καλέ να το λες χωρίς φόβο, γιατί η ιστορία δεν αμφισβητείται. Δύο γραμμές μόνο, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ελλάκος, Ολυμπιακός, τι έγινε πρώτος. Δεν σ' ακούω. Καταρχήν να πω. Δεν σ' ακούω. Μ' ακούς. Πάμε τώρα, ναι. Έλα, καλησπέρα Κώστας Ολυμπιακός. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Σύφη να πω. Και από εκεί και πέρα, σε αυτό που πάτε με το Sport Billy. Ναι. Εντάξει, μοιάζει, αλλά ο Sport Billy είναι παιδάκι πολύ. Γιατί και ο άλλος αυτός... για προπονητής παιδάκι. Ναι, κάτω από 40. Αυτός είναι. Τέλος πάντων, να σου πω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για Ελλάδα και τα λοιπά. Λίγο θέλω από μια ματιά όπως το έχω δει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όπως βλέπω και την Αγγλία του χρόνου με Σιμεώνε και τα λοιπά. Δεν σου φαίνεται ότι όσο περνάνε τα χρόνια. Ο Σιμεώνε που έκλεισε. Λένε σήμερα, γράψαν ότι είναι στην Τζέλση. Στην Τζέλση ο Σιμεώνε. Καλημέρα και από μένα, δεν είναι σίγουρο. Καλημέρα, φίλε, ναι, καλημέρα και εσείς. Κοίταξε, είναι μια έξυπνη κίνηση. Γιατί θα παραλάβει ο Σιμεώνε και η οπαδή της Τζέλση ένα στυλ παιχνιδιού που δεν θα διαφέρει πολύ από αυτό του Μουρίνιο. Δεν θα διαφέρει. Δεν θα δούνε, δηλαδή να φεύγει ο Μουρίνιο και να ερχόταν ο Γουαρδιόλα στη Τζέλσι, να πούμε έγινε κάτι επαναστατικό, κάτι διαφορετικό, να κάτσουμε να δούμε τα στοιχεία που θα βάλει, τι θα κάνει κτλ. Τώρα θα φύγει ο Μουρίνιο και θα έρθει ο, ξέρω εγώ, ο Σιμεώνε. Είναι το ίδιο στυλ, η ίδια μάλλον φιλοσοφία παιχνιδιού. Έτσι δεν είναι. Ναι, απλά να ξέρεις ότι άμα θυμάσαι, η ομάδα αυτή τη στιγμή της Τζέλσι είναι χειρότερη από όταν είχε φύγει ο Μουρίνιο και μετά το Μουρίνιο δεν είχε πιάσει τότε, άμα θυμάσαι, με Αντελότη και τους λοιπούς όλοι αυτοί που περάσανε. Ναι, ναι. Και πιστεύω και τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει και σε ένα επίπεδο που αρκετοί παίκτες έχουν ψιλοκαεί. Δηλαδή Φαμπρέγκας δεν υπάρχει έτσι. Ο τύπος έχει καταφέρει να μην υπάρχει. Μάτιτς, ο Τέρι τελείωσε. Δηλαδή θέλει παίκτες σε αρκετές μέρες. Τέλος πάντων, εγώ άλλη να σου πω. Άμα κοιτάξει, όσο παίρνει τα χρόνια μου φαίνεται, χάνονται οι κατάλληλα κοντί έχουν εξαφανιστεί. Χάνονται τα δεκάρια από το ποδόσφαιρο, χάνονται οι τεχνίτες κυρίως σε μεγάλες ομάδες ψηλότερα και παίρνουν τις θέσεις τους πιο πολύ τρεχαλατζίδες με αντοχές, δυνατοί. Το ποδόσφαιρο πάει πολύ στη δύναμη και στον αθλητή. Ο αθλητής δηλαδή μου φαίνεται μετά περισσότερο από αυτό που ξέρει μπάλα. Και όσο παίρνει τα χρόνια μου φαίνεται γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αυτό. Εσύ τι λες?
Δηλαδή μου φαίνεται, δεν θα βλέπουμε σε λίγα χρόνια μεγάλα σοκ κτλ. Θα βλέπουμε κλειστά παιχνίδια και κοινικούς αγώνες πολύ. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι έρχεται να σμπρώξει τη δική μου κουλτούρα στο ποδόσφαιρο, όπου λέει ότι ήδη θα έπρεπε να ψάξουν να βρούνε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι ηγέτες του ποδοσφαίρου. Δεν το περίμενα από τον Πλατινί, ο οποίος είναι ένα. Τέλος πάντων, να μην το χαρακτηρίσω. Δεν γουστάρω τη μάπα του και ξέρω τι έχει κάνει. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο εύκολο στην επίθεση. Το δίκολο, το δίκολο από τα 30 μέτρα είναι ένα κομμάτι. Και το γεγονός ότι απαγορεύεται από κάποιο σημείο να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα ακόμα και με το πόδι είναι ένα άλλο κομμάτι. Οκ. Okay? Μπράβο, ναι, ναι. Όπως και το άλλο. Σήμερα έβλεπα, ας πούμε, ένα αποσπασματικό κομμάτι από το match της Μαρσέη με την Πεστινά, με την Τζέλσι, έτσι. Παρί. Με την Παρί, συγγνώμη, με την Τζέλσι. Ναι. Είδα 2-3 σουτ τα οποία τα βγάλανε τερματοφύλακες. Άκουμε λίγο, θα ναι, καταλάβεις ναι. Να σου πω. Γίνονται 2-3 σουτ και βγαίνει μπάλα κόρνερ. Βγαίνει μπάλα κόρνερ από τον τερματοφύλακα πάνω από το δοκάρι. Αν την άφηνε ο τερματοφύλακα στην μπάλα, έβγαινε λίγο out. Και η κόρνερ ο αντίπαλος, επειδή ο τερματοφύλακας πλέον είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι γύρω στα 2 μέτρα πλέον οι τερματοφύλακες, 97, 94, 98. Αυτή είναι και δύο πολύ ψηλοί πάντως ο Κουρτουά. Γενικά είναι ψηλοί τερματοφύλακες. Δεν μπορεί πριν από 50 χρόνια ο 1,75 τερματοφύλακας να καλύπτει. Τι πες? Εντάξει, θα πάμε σε 10 δευτερόλεπτα. Μην με αγχώνεις, το ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί πριν από 50 χρόνια, 40 χρόνια, ο 1,77 τερματοφύλακας να καλύπτει μια εστία 2,44 επί 7,32 και μετά από 40 χρόνια ο 1,97 τερματοφύλακας να κάνει το ίδιο. Πρέπει να μεγαλώσει η εστία. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο. Πρέπει να μεγαλώσει η εστία. Έτσι. Και για να κλείσω, Κωστή. Κλείσει, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από τον Γκουαρδιόλα και τον Κλοπ, ποιος άλλος προπονητής παίζει έτσι επιθετικό ποδόσφαιρο κατοχή σε τόσο υψηλό επίπεδο για σένα? Εκτός από αυτούς τους δύο, παίζει μετά το διάλειμμα. Να είσαι καλά, για καλά. Κοίταξε, και η Dortmund παίζει την κατοχή που την έβλεπα πάλι προχθές με το ανόβερο το τελευταίο και τη βγήκε το ανόβερο 3-4 φορές στον ανοιχτό χώρο και ο Wenger παίζει την κατοχή, τη μείωσε τώρα λίγο βέβαια, τη μείωσε την κατοχή. Δεν ξέρω, θύμισε μου άλλον Ευρωπαίο προπονητή. Η Μπαρτσελόνα παίζει έτσι, η Βόλφσμπουργκ και η Λεβερκούζεν ανάλογα τις ομάδες που έχουν απέναντι. Και η Ντόρτμουντ παίζει πολύ. Ναι. Δηλαδή εδώ στην Τούμπα. Η Ντόρτμουντ παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όχι τόσο κατοχή όμως. Όχι τόσο κατοχή. Σε ποιο μέσο γράφει ο φίλος για iSport? Στη Metrosport, στην εφημερίδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Δεν ξέρω αν αναλαμβάνει τη θέση του Άνεσεν ο Κόντις και του Τούντορ Ολίβα. Δεν ξέρω, 309 κοροϊδεύεις. Πότε γίνεται κλήρωση του κυπέλου? Νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Έτσι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σίβη, αναρριχητής Ξάνθη. Να σε καλά, φίλε. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλό, Κωστή μου. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα και στο παλικάρι από δίπλα. Πες καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Γιώργος, Ολυμπιακός από Αθήνα. Γεια σου, Γιώργο. Σ' ακούμε. Τι κάνουμε, Κωστάρα μου? Είμαι στραχωρεμένος. Δεν θέλω να το λέω, αλλά δεν είμαι στα πολύ καλά μου. Το άκουσα. Ναι, δεν είμαι. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Σίφη. Δεν ήταν παντρεμένος ο Σίφης, ευτυχώς, γιατί θα άφηνε κανένα παιδάκι μικρό πίσω. Είναι κρίμα αυτά τα ξαφνικά. Τα ξαφνικά είναι κρίμα σε αυτή την ηλικία. Τα ξαφνικά, ναι, μετά τα 70 είναι μια χαρά. Ακριβώς. Τα ξαφνικά μετά τα 70 είναι μια χαρά. Ου, τέλεια είναι. Ακριβώς. Αλλά όχι τώρα. Έτσι. Κωστή μου, επειδή είναι ψιλοχαλαρή εκπομπή σήμερα. Δυστυχώς. Δώσ' μου, αν θέλεις, 5 λεπτάκια να κάνουμε μια ανάλυση για το ΑΕΚ Ολυμπιακός που μας πέρασε. Ναι, το μελέτησα το μάτς. Πες μου. Έτσι. Θα έπαιρναν και χθες τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ να δώσω, η οποία πήρε μια σπουδαία, δίκαιη και πανάξια νίκη ενάντια σε έναν χεσμένο, φοβισμένο και άτολμο Ολυμπιακό. Α, κάνεις κριτική τώρα. Μάλιστα. Ναι, πάντα. Ναι. Και μετά θα πάμε και στην ανάλυση ό,τι θέλεις. Ναι. Συγχαρητήρια στον coach Πογιέτ της ΑΕΚ, ο οποίος ξεβράκωσε ολοκληρωτικά τον Σίλβα. Ναι. Τον μελέτησε διεξοδικά, του έκλεισε τους χώρους και τον χτύπησε εκεί που έπρεπε. Ο οποίος Σίλβα τον έβλεπα στον πάγκο, καθότανε σαν να μκιόρισε όρθιος και χάζευε το υπερπέραν, τα είχε χαμένα. Δηλαδή θες να πεις, όταν λίγο η διαιτησία στρίμωξε τον Ολυμπιακό,
Όταν λίγο ο αντίπαλος προπονητής έβαλε ένα χαφ παραπάνω, γέμισε το κέντρο. Ότι κόλωσε και το μυαλό του δεν ήταν προπονημένο να διαχειριστεί μια δυσκολία. Αυτό μου λες τώρα. Το είδα. Τον παράγοντα διαιτησία τον βγάζω στην αρχή. Όχι, όχι, όχι. Τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Λες ότι ήταν ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του για ένα συνθήκη μας τέτοιο απροετοίμαστος. Το ίδιο μου παρουσίασε. Αλαζόνας ή φοβισμένος. Φοβισμένος. Το ματς του Σαββάτου ήταν φοβισμένος. Ναι. Και το ίδιο χαρακτηριστικό μου παρουσίασε με το ματς της Arsenal εδώ, το 0-3. Ναι. Ήταν οι δύο φορές με την ΑΕΚ και με την Arsenal που είδα τον Σίλβα εκτός τόπου και χρόνου. Όταν είδε τα σκούρα. Μα ο Σίλβα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τέτοιο ΠΑΟΚ ανοιχτό. Δηλαδή, σαν να βλέπεις πυγμαχία. Ένας που είναι πιο δυνατός, πες ότι παίζω εγώ πυγμαχία με κάποιον άλλον. Ποιος είναι πιο δυνατός από μένα. Και είναι και πιο γρήγορος κτλ. Και στο πρώτα χτυπήματα, μπουπ, μου δίνει ένα μπουνίδι. Και με στέλνει στα σκοινιά. Και αντί να μ' αρχίσει στις μάπες τη στιγμή που θα πάω να αντεπιτεθώ, αυτός περιμένει, ξαναπεριμένει, δεν βγάζει κόντρες, δεν βγάζει ταχύτητα κτλ. Μα αυτός ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Ήταν κακός και αμυντικά. Γιατί τα αμυντικά του Χαφ άφηναν τον ΠΑΟΚ να πάρει μέτρα και η άμυνα γινόταν 7 μέτρα έξω από την περιοχή, 6 μέτρα έξω από την περιοχή. Και το άλλο ήταν ότι με παίκτες γρήγορους, ταχύς, τεχνίτες κτλ. Δεν είχε την ταχύτητα να βγάλει μια κόντρα. Και αυτό έρχομαι εδώ να ρωτήσω εσένα, μήπως είναι και βιολογικό το πρόβλημά του. Ναι. Αφού βλέπεις τον Ολυμπιακό ότι από είναι πεσμένος δεφορμέ σε τρεξίματα. Ναι, είναι. Ναι. Είναι τουλάχιστον 2 μήνες από το μάτς της Arsenal που τον πήρε κατηφόρα και μετά. Η ομάδα κάνει φοβερή κοιλιά. Και φοβάμαι ότι θα το πληρώσω με αποκλεισμό από την Anderlecht τώρα. Ναι. Πολύ πιθανόν. Εγώ το φοβάμαι. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Και λόγω. Είδα ανεβασμένο τον Κασάμι στο παιχνίδι χθες. Στο ΆΚΑ, ναι. Στο ΆΚΑ πήγε πολύ καλά ο Κασάμι. Δεν πήγαν καλά οι στόπερ και οι δύο. Και ο ένας ο Χάφ, ο άλλος, πώς το λένε, ο Μιλιβόγεβιτς, Μέτριος. Δεν είχε ρυθμό. Έτσι. Κωστή μου, τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι της διαιτησίας του Σαββάτου που λένε όλοι οι συνοπαδοί μου και τέτοια. Ναι. Καταρχάς, όσοι συνοπαδοί μου βγαίνουν και κράζουν και κλαίνε και διαμαρτύρονται από εδώ από εκεί, είναι δυστυχώς η λεγόμενη συστημική νεοολυμπιακή. Δηλαδή, ναι. Η Ολυμπιακή της γενιάς μου, από το 94-95 και μετά, που γεννηθήκαμε δηλαδή πριν την παντοκρατορία του Ολυμπιακού, αλλά είναι λεγόμενη συστημική, δηλαδή γουστάρουν αυτή την κατάσταση, τη χρόνια ευνοιοκρατία του Ολυμπιακού. Πώς την είπες, ευνοιοκρατία, ναι. Ευνοιοκρατία, ναι. Του Ολυμπιακού σε όλους τους τρόπους, σε όλες τις παραμέτρους. Χειροκροτάνε, τα επικροτούνε. Εάν τους παίξει 50-50 όπως το έκανε ο Καλογερόπουλος το Σάββατο και έρθει μια στραβή, μια ήττα, ένας αποκλεισμός ή έστω ένα χ, βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Ναι. Επειδή έχουν καλομάθει τόσα χρόνια. Ναι. Και είδες τώρα που τους έπαιξε 50-50, μετά από πάρα πολύ καιρό, νιώσανε... Να πω και κάτι άλλο. Σας άφησε ο Μαρινάκης και χωρίς σεντερφόρ. Ναι. Ο Ιντέγια είναι σεντερφόρ και δεν υπάρχει άλλος να παίξει. Και δεν υπάρχει δεύτερος. Και ο Αλέβατος λέει να βάλουμε, λέει, τον Φορτούνι, λέει, σεντερφόρ και τον Τζόρι 10 εκεί πέρα. Δεν τραβάει ο Ιντέγια και ιστορίες και τέτοια. Απαράδεκτο για ένα Ολυμπιακό να είναι έτσι. Απαράδεκτο. Να έχει μείνει μόνο με ένα φορ, το οποίο φορ δεν είναι καν το Κολονάτο το 9 όπως είναι ο Βέλιος π.χ. Ναι. Που τον Βέλιο τον θαυμάζω, τον γουστάρω φέτος γιατί κάνει παπάδες. Τον παίρνει ΑΕΚ, λέει. Θα πάει στην ΑΕΚ. Κοντά είναι. Μακάρι να εξελιχθεί το παλικάρι, γιατί έχει προοπτικές. Δεν ξέρω τι λέει η σειρά 10, βέβαια. Και ο μπαμπάς Βέλιος και ο ίδιος ο Βέλιος. Γιατί θέλει να πάει, λέει, στην Αγγλία. Τέλος πάντων, θα πούμε αργότερα αυτά. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα. Εδώ είναι. Καριάνος από Αθήνα, φύγαμε. Νάτος. Τι έγινε, ρε Αντωνιάδη, σε πήρα τα ζουμιά. Ο Μάγκας, 25 χρονών παλικάρι, σε πήρα τα ζουμιά. Ο Μάγκας, είδες. Είδες. Έτσι. Είδες, άμα το αυγό, είδες. Έτσι. 25 χρονών παλικάρι, σε πήρα τα ζουμιά. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Εντάξει, ώρα και να πούμε, λίγα είναι.
Για τον Βέγιο τώρα που άκουσα το τελευταίο, ο κύριος Παύλος έχει αποκτήσει σχέσεις με ΑΕΚ. Ποιος Παύλος? Έλα, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω. Παύλος, ΑΕΚ, γιατί το λες αυτό? Γιατί, λέω τώρα, από εκεί που ήταν Τούμπα, λιμάνι και Γερμανίες και λίγο Αγγλία και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ, έχει αποκτήσει σχέσεις με ΑΕΚ. Λες. Αυτό ρωτά, να με κατατοπίσετε, θέλω να πω. Δεν ξέρω, τι να πω. Ναι. Τότε πώς λέτε ότι είναι με το μισό πόδι εκεί πέρα? Ναι. Ναι. Να, το δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν τον θέλει. Μάλιστα. Θέλει μάλιστα. Δουλειά, κάτι. Απλά να δούμε άμα γίνει μεταγραφή, ρε παιδί μου, και τα νούμερα. Ναι. Εντάξει. Γιατί δεν είναι μόνο φρακάρνες, είναι και άλλοι που δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό λέω. Πω, φίλε, θέλω να σου πω μια κουβέντα να γελάσεις. Τι ξεφτύλα γίνανε όλοι αυτοί οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί οι οποίοι φωνάζαν Φρανκάρνεσεν! Έχει να σηκωθεί το βρίζα! Εμπρίζα το Φρανκάρνεσεν! Ωρε ρόμπες ξεκούμποτες, γελάω ρε. Υπομονή και πλάνο τριετίας. Χτίζεται η ομάδα. Χτίζεται η ομάδα. Και σε δύο μήνες λέει τι να πάμε, αν είναι να κάνουμε. Χάσαν από τον Ηρακλή, για. Άμα χάνανε από τη Βέρεια, τον Πανιόνιο. Θα είμαι υπομονή, κάτσε, κάτσε. Χάσαν από τον Ηρακλή, έσυξε. Βέβαια. Λοιπόν, δύο θεματάκια συντομία. Ναι. Επειδή μου τα έχουν κάνει να μην πω ότι πολλοί φίλοι που μιλάω και τέτοια. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Θέλουν πολλοί να ανατραπεί το καθεστώς. Ποιος? Και να ανατραπεί το καθεστώς. Ναι, ναι. Και να ανατραπεί το καθεστώς. Ρε παιδιά, η δεύτερη εναλλακτική λύση ξέρετε ποιος είναι? Ο Μελισσανίδης. Δηλαδή δεν μπορείς να πηγαίνεις τυφλά και να υποστηρίζεις μια λύση επειδή είναι μόνο και μόνο η αντιπολίτευση. Ναι. Ξέρετε τους τρόπους τους οποίους λειτουργεί? Τους γνωρίζει κανείς? Να, δηλαδή, να σου πω κάτι. Θα καραφιάζω ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να υπάρχουν δύο πόλοι, οι οποίοι να είναι οι εξής. Ο ένας πόλος να έχει τη δολοπλοκία, το διορισμό και την εξουσία, και ο άλλος να έχει, να πούμε, τον τραμπούκο. Ξέρεις πως γουστάρω, φίλε? Εγώ το γουστάρω. Ναι, για ρωτά αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το γουστάρουν ή είναι. Ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται? Με καφέ, όρκο στο σπίτι. Ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο? Όλοι, ρε φίλε, παράγοντες, διαιτητές, φροντιστές, όλο συμφερτός. Για να σπάω στο Μασούτη στην αποθήκη να δουλέψουν, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αλλά άλλο σου λέω. Ο άλλο τουλάχιστον δίνει και. Δηλαδή, εμείς τώρα 15 χρόνια εδώ πέρα που βάψαμε 6 φορές το αυτοκίνητό μας, που αλλάξαμε 30 φορές λάστιχα, που πλακωθήκαμε 80 φορές, που κρυφτήκαμε, που μας κυνηγούσαν, δηλαδή τι έκαναμε? Α, πηγαίναμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, άλλη δουλειά. Αφού κάνεις αυτή τη δουλειά, θα υποστείς τα θετικά της, θα υποστείς, να πούμε, και τα αρνητικά της. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Για να κλείσω αυτό το θέμα και να πάω στο άλλο που θέλω. Έτσι. Να σου θυμίσω το χτύπημα στον Αργύρη και κλείνει αυτό το θέμα. Ο Αργύρης, για να το χτυπήσει. Χωρίς πολλά-πολλά. Ναι, κάτι δεν θα έκανε καλά κι αυτός. Ναι, να χωρίς πολλά-πολλά το κλείνουμε να αυτό. Να σου πω θέμα. Κάτι, ρε, εσύ νεαρέ. Για πες. Τα ξέρεις καλύτερα. Είσαι έμπειρος. Εμείς οι οποίοι κάνουμε στις συναλλαγές μας είμαστε εντάξει. Δεν ναι. Φάγαμε λεφτά από κανέναν. Δεν δωροδοκηθήκαμε από κανέναν. Δεν πήραμε χαρτζιλί κτλ. Κυκλοφορούμε ελεύθεροι. Έχουμε κανένα φουσκωτό από δίπλα. Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, το πολύ πολλά βρούμε κανένα σουρωμένο στον δρόμο, κανένα οργανωμένο. Να μα πει αμέ κουμάντο, να ρε. Εκεί, μέχρι εκεί. Δηλαδή, κάναμε καμιά ιστορία, πήραμε από κανένα μάνατζερ λεφτά να προωθήσουμε κανένα μπέκτη, να τα κάνουμε κανένα πονηριέ τέτοιε. Όχι. Άρα ο άλλο κάτι έκανε, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εγώ να σου πω την αμαρτία. Κάτι έκανε στραβό, δεν γίνεται. Πώς? Εγώ να σου πω υπάρχουν την αμαρτία. Υπάρχουν νόμοι. Ναι, εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Άγραφε. Επειδή λειτουργώ σε ένα κομμάτι σαν και εσένα, τρεις φορές με έχουν δαγκώσει. Ναι. Τις δύο υποθέσεις έχω κλείσει. Ναι. Την άλλη περιμένω καρτερικά, όπως λες και εσύ. Κλείνει αυτό το κομμάτι, λοιπόν. Mm. Επειδή λειτουργώ σαν και εσένα. Εγώ είμαι εντάξει, αλλά το δεν είναι εντάξει, περιμένω. Περιμένω. Θέλω να σημειώσω μια ερώτηση, αν μπορείς. Στην επόμενη φορά που θα ασχοληθείτε με αυτό που γίνεται στο Αιγαίο με τους πρόσφυγες. Α, ήθελα να το αναπτύξω εδώ. Το κόκκινο. Το κόκκινο, ναι. Ναι, ναι, μια πολύ απλή ερώτηση. Από τη στιγμή που κάποιος είναι νόμιμος με διαβατήριο από τη Συρία ή όπου αλλού θέλει. Που ναι. Είναι νόμιμος, ρε παιδί μου, και είναι πρόσφυγας πολέμου. Ναι. Γιατί διακινδυνεύει τη ζωή του να μπει σε ένα σκάφος που μπορεί να βουλιάξει και δεν πηγαίνει όμορφα και ωραία με το κτέλ στα σύνορα του Εύρου και να πει είμαι πρόσφυγας πολέμου? Θα τον αφήσω να περάσει εκεί. Γιατί είναι μεγάλες πιθανότητες να μην τον αφήσουν να περάσει. Πιθανόν, ναι. Γιατί, ρε φίλε, να πάει στο συνοριακό και να πει είμαι πρόσφυγας πολέμου, πάρε το διαβατήριο, υποχρεώται ο άλλος να τον κρατήσει. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Γιατί να διακινδυνεύσει η ζωή του να μπει στο σκάφος και να παίξει η ζωή του κοροναγράμματα, αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνω, αλλά η πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά.
γι' αυτό άλλωστε πολλοί θάνατοι είναι μικρών παιδιών. Το θέμα είναι πως ρισκάρεις το παιδί σου να το περάσει όλο αυτό ή πηγαίνεις στη γρήγορη λύση σε μια μέρα να βγούμε σε ένα νησί. Βέβαια εδώ θα μου πεις ότι ρισκάρεις τη ζωή του παιδιού σου και θα έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα από ό,τι τα σκεφτόμαστε. Ρε φίλε, οποιοσδήποτε πάει στα σύνορα, ειδικά τώρα με αυτό που γίνεται, παρουσιάζει Συριακό διαβατήριο και πει είμαι πρόσφυγας πολέμου, τον παίρνει κατευθείαν και το λέει έλα. Για ποιο λόγο να διακινδυνεύσει τη ζωή του και αν περάσει απέναντι με σκάφος, αυτό δεν θα πω. Είναι μια εύστοχη ερώτηση, ρεαλιστική, πάρα πολύ απλή και θέλω, άμα κατά το φίξεις σε μια αργενή εκπομπή, να το κάνεις στον κόκκινο έτσι μια ερωτησούλα, ωραία. Θα απαντήσει λες, θα έχει άποψη. Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω. Θα σου ξεκινήσει αδικά του. Δεν ξέρω. Έλα φίλε, ναι. Έλα, τσάου. Τσάου, επόμενος, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Ο Προμηθέας είμαι. Ο Δεσμότης. Αυτός ένας ήταν τελείως. Εγώ είμαι καινούριος. Έλα. Θέλω, είμαι Ηρακλής, το εξυπακούεται. Θέλω ότι να... Τα χρακ-χρακ όμως κάνει χρακ-χρακ, κάτι και δεν μ' αρέσει. Χρακ-χρακ. Θέλω την αφαιρετική σου άποψη πάνω στο παιχνίδι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Πιστεύω ότι έχεις αφαιρετικό μυαλό και αιρετικό κάποια στιγμή. Να ακούσω. Ο Τούντορ ήθελε να κερδίσει τον Ηρακλή. Αν ήθελε να κερδίσει τον Ηρακλή. Ακριβώς. Υπήρχε άλλος τρόπος να φύγει ο Άρνεσεν. Εάν δεν έχανε ο Πάουκ με τον Ηρακλή. Αν είχε διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς, ό,τι και αν γίνει, φυσικά θα έπρεπε να τον φάει. Αλλά αν ήταν μόνο σίγουρος ότι θα έμενε αυτός. Διότι εδώ τώρα γίνεται μια κουβέντα ότι ο Τούντορ έφαγε τον Άρνεσα. Ακριβώς, γιατί είχαν να μιλήσουν 2 με 3 μήνες. Ναι, το οποίο το είχαμε να δείξει εμείς εδώ. Ακριβώς. Ποια θα ήταν η καλύτερη λύση, η καλύτερη επιλογή του Τούντορ ή στον Άρνεσα. Θέλω το πιο βολικό σημείο. Αν ήταν το Ολυμπιακό, όχι βέβαια. Δεν μπορούσε να το θίξει το γόητρο, να αντιδράσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ διαφωνώ λίγο γιατί μετά τη στήριξη που έγινε στο πρόσωπο του Τούντορ υπήρχε ο Άρνεσεν, λειτουργούσε και λίγο ως ασπίδα. Ξέραμε ότι πρώτα θα φύγει αυτός και μετά ο Τούντορ μετά τη στήριξη από το Σαββίδι. Οπότε πιστεύω βασικά δεν νομίζω να έγινε αυτό, να έχασε επίτηδες από τον Ηρακλή. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα μπορούσε να τραβήξει 1-2 μήνες ακόμα. Ποια ευκαιρία θα είχε ο Τούντορ να προκαλέσει ζημιά στον Άρνεσεν? Δεν άκουσα. Ποια άλλη ευκαιρία θα είχε ο Τούντορ να προκαλέσει ζημιά στον Άρνεσεν? Γιατί δεν ακούγεσαι καλά, ρε φίλε? Ακούτε καλύτερα. Για ξαναπέστο. Ποια άλλη ευκαιρία θα είχε ο Τούντορ να κάνει ζημιά στον Άρνεσεν, έστω και στα επόμενα παιχνίδια? Στο κύπελο πιθανότατα. Ναι, αλλά στο κύπελο θα του στοίχιζε και το ίδιο. Ούτως ή άλλως του στοιχίζει. Ενώ αυτό είναι ανώδυνο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι στην πεντάδα, όπως και να έχει. Δεν κυνηγάει πρώτη θέση, έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε. Ούτως ή άλλως ο Σαββίδης θεωρεί πρωτεργάτη της αποτυχίας τον Άρνεσεν. Οπότε. Ναι, πρωτεργάτη. Θεωρώ ότι με το δικό του ποδοσφαιρικό μυαλό πιστεύει ότι ο Άρνεσεν πούλησε τον Τούντορ με τις επιλογές του. Πες μου κάτι. Θεωρείς ποιον ένα Βαλκάνιο εγκέφαλο πιο ισχυρό ή ένα δανό εγκέφαλο? Κοίτα, εμείς οι Βαλκάνοι είμαστε. Δηλαδή, ο Τούντορ το θεωρώ πολύ πιο πονηρό. Κοίταξε, όλοι οι Βαλκάνοι είμαστε παλιόπαιδα. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου Βαλκάνιο και όχι Ευρωπαίο. Δηλαδή, μα τι έχουμε την Ευρώπη? Δεν έχουμε κάτι από την Ευρώπη εμείς πλέον. Ούτε είχαμε ποτέ. Ούτε είχαμε ποτέ, ακόμα και όταν είχαμε πάρα πολλά χρήματα. Δεν ήμασταν Ευρωπαίοι, ήμασταν καθαρά Βαλκάνοι. Και οι Βαλκάνοι είναι και παλιοχαρακτήρες. Γενικά οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί είναι παλιοχαρακτήρες είμαστε. Δεν είμαστε καλοί χαρακτήρες. Δεν μας χαρακτηρίζει η ποιότητα. Η κουτοπονηριά μας χαρακτηρίζει. Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι καλά. Για χαρά. Είμαστε κουτομόγες. Δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη τι άποψη, ναι, αρέ. Καμία απολύτως. Ναι, να είσαι καλά. Μπάει, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλώς το γιατρό. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Φίδο, καλημέρα και στο Γιάννη. Τι κάνεις? Αχ, το καταδύναμη. Εντάξει. Έχουμε τα δικά μας όλοι. Και δυστυχώς το Σεφί το βρήκα τα χειρότερα. Τέλος πάντων. Εγώ απλά θέλω να πω για το ποδόσφαιρο, για να το πάμε μετά στο θέμα με τους μετανάστες. Ότι αν ο Σίλβα δεν περάσει την άντρα και δεν κάνει double, θα έχει θέμα το καλοκαίρι.
ο Άνο Σίλβα δεν κάνει double φέτος. Δεν κάνει double, ναι. Και δεν περάσει την Άντρεχτ. Ναι, θα έχει θέμα παραμονής. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Φτάζω. Αν δεν κάνει double και δεν περάσει την Άντρεχτ, το καλοκαίρι θα έχει θέμα. Ναι, γιατί κάτι πρέπει να κάνει και ο προπονητής στην ομάδα. Δεν πάει να κάνει όλα ο πρόεδρος. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Από εκεί πέρα. Ο φίλος ο Αριανός από την Αθήνα είπε κάτι πολύ σωστό για αυτό με το κτέλ. Που ήταν μία από τις τρεις ερωτήσεις που είχα. Η δεύτερη είναι πού βρίσκουν τα χρήματα. Γιατί όταν είσαι σε κάποια χώρα όπως ας πούμε το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Συρία και για να περάσεις με το λεγόμενο δουλεμπορικό θες ένα 2-3 χιλιάρικα και είσαι και εσύ και 2-3 παιδιά σου μαζί ή γυναίκα σου. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν είναι τα ποσά για μας για έναν Έλληνα που κάπως θα βρει 3-4 χιλιάρικα. Ναι. Αυτά τα ποσά για αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν. Ναι. Ειδικότερα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Συγγνώμη αν μου επιτρέψει να σε διακόψω λίγο. Παρακαλώ, αλίμονο. Η Συρία πριν το πόλεμο ήταν μια χώρα η οποία δεν ήταν επιτοχευμένη, δεν ήταν τριτοκοσμική. Νομίζω άκουσες ότι δεν αναφέρθηκα στη Συρία. Είπα για τους άλλους. Νομίζω το άκουσα και Συρία. Η Συρία είναι ένα θέμα. Η Συρία ευδοκιμούσε ως χώρα. Εγώ μιλάω για τις υπόλοιπες. Για τους Σύριους συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις ότι είναι όλοι Σύριοι, προς Θεού. Σε καμία περίπτωση. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από τα κέντρα κράτης της Τουρκίας να τους αφήνουν και έτσι να περάσουν. Να τους πούνε πηγαίνετε στην Ελλάδα και μην δίνετε τίποτα. Που για μένα είναι και το πιο λογικό. Και πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο και σαν και τον Κώστα. Έχετε παρατηρήσει ότι όλοι αυτοί που έρχονται με τις οικογένειές τους δεν έχουν κόρες? Για κάθε μία κόρη θα δεις 10 γιους. Αυτό πάλι δεν το προβληματίζει αυτό καθόλου? Ούτε εγώ το είδα. Στις φωτογραφίες ότι δεν υπάρχουν κοριτσάκια? Ναι. Και αν το συνδέσεις με το προηγούμενο μου ερώτημα, μπορεί να πας πολύ πολύ μακριά και να καταλήξεις σε πολύ άσχημα συμπεράσματα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, εγώ ξέρω είμαι Ολυμπιακός, αλλά θα ήθελα ο Γιάννης είναι ηχολήπτης. Όχι, σήμερα δεν είναι. Ο φίλος που είναι, αν μπορεί κάποια στιγμή να βάλει το μαγκιάν που με παοκτζή του Νικολάη για το σεφί, αν γίνεται. Στο τέλος. Όποτε θέλει. Χαιρετώ, παιδιά, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάμε, επόμενη γραμμή, γρήγορα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστα, εσύ. Κώστα, εγώ. Έλα, ρε, αγόρι μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Μη, λέγε. Μάλλον μέρα. Ναι, μέρα, ναι, σημερώνει. Ναι. Παίρνω, άκουσε με λίγο εσύ. Ναι. Παίρνω από το πέραμα κάτω από τον Πειραιά. Έλα, ναι, τι λέει. Παοξής, τι γίνεται καλά. Παοξής. Τον πρώτο ακολουθώσουμε. Ναι, ρε. Παοξής από το πέραμα, ναι. Ναι. Θεσσαλονικιός, αλλά εδώ κάτω. Άρα βρήκες κάτω ψωμάκι και κατέβηκες. Ωραία. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, θέλω να πω δύο πράγματα. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε πάω, ούτε σε. Θέλω να πω ότι θα λείψει μια φωνή. Δεν πίστευα βασικά. Εγώ ακούω κάθε ξέση που λέτε με τώρα το έκλεισα για να επιδείξει καθυστέρηση 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Δορυφορικά. Και το έκλεισα και μιλάμε τηλεφωνικά και δεν πίστευα στην αρχή αυτό που άκουσα για το ΣΥΦΙ. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Και να σε μιλάω δηλαδή. Βέβαια, όταν τον ακούς το μεσημέρι και το βράδυ. Δεν ξέρω, σήμερα το μεσημέρι επειδή είχα δουλειά δεν άκουσα την εκπομπή με το Γρηγόρη. Βγήκε το μεσημέρι. Όχι, βγήκε, χθες βγήκε. Δηλαδή στις 15 του μηνός το μεσημέρι βγήκε. Α, προχθές. Ναι. Κάτσε ρε, 15 Κυριακή ήταν έρεσε. Πώς ήταν? Όχι, τη Δευτέρα, όχι, συγγνώμη. Δευτέρα ήταν 15, μετά το ΜΑΣ ΠΑΟΚ Ηρακλής. Και το βράδυ της ίδιας μέρας, 12 το βράδυ. Αυτό το σποτάκι που έβαλες πριν, δηλαδή. Ναι, αυτό το σποτάκι που έβαλα πριν ήταν της Δευτέρας. Α, της Δευτέρας. Της Δευτέρας. Επειδή τα μεσημέρια για λίπο, εγώ ακούω μόνο το βράδυ εσένα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ας μην ασχοληθούμε για λίγο, δηλαδή, σήμερα. Όσο γίνεται, θέλουμε σε όλο τον κόσμο που ακούει τώρα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, ας μην ασχοληθούμε έτσι με τα αθλητικά κλπ. Και μάλλον
για να ασχοληθούμε έτσι για να απαλύνουμε, αλλά ο Σύφης, θέλω να πιστεύω χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι. Ούτε εγώ τον ήξερα, ήταν να τον γνωρίσω να κάνουμε ένα ραντεβού και δεν πρόλαβα. Θα με πήγαινε ο Τζόρταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με την ορθολογικότητά του και με τη λογική του πιστεύω ότι βούλωσε πολλά στόματα και χωρίς να απευθύνεται συγκεκριμένα σε καταστάσεις. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει εύκολα στη λογική του. Πέρα από αυτό, ο Σύφης και ο... επειδή είμαι ΠΑΟΞης, ΠΑΟΚΙ, άρρωστο κιόλας, και ο Θοδωρής, ο Θόδωρος που παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Είναι από τις δύο φωνές, αυτές οι δύο φωνές, είναι τόσο ορθολογικές και τόσο λογικές, που ειλικρινά σε μιλάω, σε Κωστή, χαίρομαι να τις ακούω, μάλλον τον έναν πρέπει να τον ακούμε, και δεν έχω λόγια να εκφράσω, δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, ειλικρινά σε μιλάω, τον αγαπούσα χωρίς να τον ξέρω. Αλήθεια σε λόγω, Κώστα. Και όλα τα άλλα είναι περιτά, δηλαδή, το ό,τι και να πούμε, εγώ εδώ κάτω δω μέσα στους γάβρους. Yeah. Άλλοι πάνω, δεν έχω λόγια για το σπίτι, χωρίς να το ξέρω, ειλικρινά σε μιλάω, σαν όμουνα, όταν μιλούσε, χωρίς λόγια, τίποτα άλλο. Τι να πω. Ένα φόρο τιμή για το φόρο τιμή. Τέλος πάντων, εγώ έχω πάθει πλάκα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν γίνεται να τον ξανακούσω τον άνθρωπο. Ένα παιδί από ό,τι θυμάμαι πολύ έτσι έχουμε που δούλευε στη Λαχαναγορά, έτσι δεν είναι. Πολλές ώρες. Ναι. Και με τέτοια ορθολογική άποψη και γνώμη γενικά για τα πράγματα γύρω από το οπαδός του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα εδώ, οπαδός του ΠΑΟΚ. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο ναι. Παδός, δεν γίνεται να μην ξανακούσω αυτή τη φωνή στο ραδιόφωνο, λες το φίλε. Δεν μπορώ, ειλικρινά σε μιλάω, επειδή χτυπάει η καρδιά μας ασπρόμαυρη. Τι να πω, δεν ξέρω. Χωρίς λόγια. Να στείλω και τα χαιρετίσματα του φίλου μου στον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν ξέρει ποιος είμαι, γιατί ξέρω τι ακούει τώρα. Ο Τζόρνταν τραβάει άλλο. Το ξέρω, ναι, με το αυτοκίνητο κάτι άκουσα, χάθηκε. Θα κάνω μια μπουκα εγώ. Σε μαγαζιά και τέτοια να μαζέψουμε κανένα φράγκο, να βάλουμε κι εμείς κάτι και να πάρει ένα μάξι, γιατί είναι η δουλειά του, είναι το βιός του. Είναι πώς να σου το πω. Εγώ Κώστα τον παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει και δεν ξέρω γιατί. Είναι στεναχωρεμένος, ρε. Εντάξει, και αυτός έχει. Τώρα, άλλο να πάρει τα μάξι το δικό μου, ενός άλλου, ξέρω εγώ. Ναι, θα πάμε στην άλλη μέρα στη δουλειά. Ψυχρό πράγμα είναι βέβαια. Ναι. Ακλέψει τώρα που βρει απαλαισία αυτοκίνητο και τι έγινε μέρα που σιγάμα το πιδάδι. Ζήτα να σε δώσει, ρε. Γάμο τον κερατό μου μας. Άστο, για να λέμε, για χαρά. Εντάξει τώρα, οι Βουλγαρόγυφτοι είναι οι Γύφτοι, είναι έτσι μας είπαν οι αστυνόμοι. Και όταν τους είπαμε τι θα κάνετε, λέει κάτι μια καταγγελία. Τι περιμένετε, λέει, να κάνουμε. Καμιά εκστρατεία βρούμε τα μάξι του Τζόρνταν. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Η αστυνομία είναι για να φυλάει τους υπουργούς, τους βουλευτές και τους μεγαλοκαρχαρίες. Δεν είναι για να βρίσκει τα μάξια του των Φουκαράδων. Εμείς το ξέρουμε αυτό και δεν κατηγορούμε βέβαια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Απλά καθαρίζουμε μόνοι μας πια. Μας πειράζει κανένας, καθαρίζουμε μόνοι μας. Μας ορμάει κανένας, καθαρίζουμε μόνοι μας. Μπαίνει στο σπίτι, αν μπει κανένας στο σπίτι και ξυπνήσουμε, καθαρίζουμε μόνοι μας. Καραμπίνα. Τραβάς την καραμπίνα και το τελειώνεις. Κάτσε τώρα πάρω την αστυνομία. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε, ναι. Γεια σου φίλε. Γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις. Καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά φίλε, εσύ. Όλα καλά, εσύ. Εντάξει, το παλεύουμε. Πάτσε γραμμή. Ναι, ναι, τι είπατε. Ηρακλής ή Μερακλής. Πολύ καλά εξηγές. Με θυμάσαι. Δεν νιώθεις μια ανάταση ηθικού. Δεν νιώθεις ότι. Βαριέμαι. Ορίστε, βαριέσαι. Βαριέμαι γιατί τι να κάνω τώρα. Μια νίκη τώρα από τον ΠΑΟΚ. Και τι θες να κερδίσεις, τη Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή. Για να έρθεις ανάταση του ηθικού. Ναι, αυτό θέλω. Θες να κερδίσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή σου κάθε τη γειτόνισσα η κυρία Βούλα, η οποία είναι μια χαρά γειτόνισσα εκεί και δουλεύει και στο Μασούτι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εσύ θες την Πριτζίτ Μπαρτό 30 χρονών. Πάνε με την αυτή να χαρείς. Έχεις μεγάλες βλέψεις, να πούμε. Ναι. Απ' τη μία έχεις δίκιο. Αυτό λέω κι εγώ. Τι. Βολέψου εσύ με αυτό που μπορείς και να χαρείς και ονειρέψου το άλλο. Ναι, μάλιστα. Με έχεις καλέσει την εκπομπή σου μια φορά, αλλά δεν έχω έρθει ακόμα. Γιατί δεν ήρθες. Γιατί μήπως ότι σε μιλάω τόσο όμορφα μου λες και μου λες μια φορά έλα να μιλήσουμε μαζί.
Δεν ήρθες όμως. Δεν ήρθα. Να με ξέρεις. Δούλευε η αδερφή μου στο Μετρόπολη. Ξέρεις. Έφυγε τώρα. Η Γιώτα. Η Γιώτα. Έφυγε. Ναι. Τι να κάνει. Απένα 100 ευρώ. Εντάξει. Σωστό. Σωστό. Τώρα είναι προπονητή εκεί πέρα, κολύμπησες εκεί πέρα, τα ισπανικά εκεί πέρα έπαιρνε, λίγο ισπανικά εκεί πέρα έπαιρνε συνεντεύξεις, έκανε... Ναι, ήταν η μορφωμένη κοπέλα, εντάξει, την ξέρω, τι θυμάμαι. Τι να κάνουμε τώρα... Τι να πω ρε φίλε, εγώ κατά λάθος πήρα 150-250 ευρώ, δεν ξέρω πόσα πήρα, είμαι πλούσιος, έγινα πλούσιος. Δεν ξέρεις πώς τα πήρες, πώς δηλαδή. Σου λέω, οπα, να σου πω τι έγινε. Παίζω χι μίχρονο διπλό τελικό, 6 ευρώ. 6 ευρώ. 14 ποσοστό. Έλα. 6, 10, 60. 24. Ναι. Μπαπ, 84 ευρώ. Ναι. Στο μίχρονο 0-0. Ναι. Λέω, μόνο πιάσαμε. Ναι. Πάω εκεί πέρα στο προποτζίδιο αυτό το μάτ. Ναι. Έχει κάτι παοξίδες και ήμουν εγώ με το Παλαιστινιακό του Ράκλη. Κλέγαν πολλοί παοξίδες μετά το βράδυ. Θυμώσανε. Ξαντίστηκανε. Ναι. Όχι, κλέγανε. Κλέγανε. Όχι, κλέγανε. Πιωμένοι ήταν εγώ, οι περισσότεροι και τέτοια. Απορώ. Ναι. Απορώ. Ναι. Για ποιο λόγο έχουν τόσο. Δηλαδή να πω. Να θέλουν να κερδίσουν τον Ράκλη. Ας μην πάρουν το πρωτάθλημα. Ας μην βγουν Ευρώπη. Ας μην βγουν πέμπτη θέση. Να κερδίσει τον Ηρακλή. Ξέρεις γιατί. Και βλέπω. Γιατί τους πουλάτε μαγιά να πούμε οπαδική γι' αυτό. Στο πρόβο. Όχι, δεν είμαι οπαδός εγώ. Εγώ φιλάθλο. Όχι για σένα, παιδί μου, για τους άλλους. Εγώ δεν είμαι αυτόνομο στην Θηρά 10. Ναι. Εγώ είμαι αυτόνομος. Από μόνος μου. Είσαι μακριά από την αυτόνομη στην Θηρά 10, αυτόνομος. Σωστός. Όχι. Ναι. Στην 10 πηγαίνω. Στην Θηρά 10. Μαζί τους είμαι. Απλά δεν είμαι ενεργός. Ανενεργός είσαι. Ναι. Είμαι μόνος μου. Και προπονητής στο πόλο. Ήμουνα και στο πόλο του Ρακλή. Έπαιζες πόλο εσύ. Σταμάτησες τώρα. Με το Ματζού. Σταμάτησα, ναι, σταμάτησα. Γιατί σταμάτησες. 34 χρονών είμαι. Δεν προπονείσαι τώρα από ό,τι ακούω. Προπονούν. Κάνεις. Παίζω μπάλα τώρα. Πού, 5x5, ναι. Στο Νισέλη. Στο Σκατζέλη. Που είναι το Μπλόκο. Α, τον Μπλόκο. Α, στο Νισέλη, ναι. Ναι. Δεν παίζω ούτε προπονήσεις κάνω. Δεν το ακούω εγώ ότι δεν κάνεις προπονήσεις. Σε βλέπω. 14 γκολ έχω. 14 γκολ έχω σε 7 παιχνίδια. Φαντάσου οι άλλοι τι έχουν. Φαντάσου. Εντάξει, εγώ δεν παίζω εκεί πέρα. Εγώ για τον πατέρα μου το κάνω. Γιατί με λέει πάνε παίξε μπάλα, λέει. Γιατί άμα δεν παίξει μπάλα, τι γάμισες. Έγινε φίλε, τα λέμε, δεν πειράζει. Το συνονοήθηκα εγώ, ναι. Δεν προπονείται, εντάξει, ρίχνει και κάνω ρισκάκι. Σαν μάτι του ΠΑΟΚ δεν ρίχνουνε. Εσύ τι λες τώρα, αυτοί που πίνουν εκεί στον ΠΑΟΚ πίνουν λιγότερο από αυτόν. Έτσι δεν είναι. Απλά οι άλλοι κάνουν λίγο παραπάνω προπόνηση και κρατιώνται. Επόμενη γραμμή, έλα βίλε. Εγώ είμαι. Ναι κύριο Μαλά. Με ζήτησε στο τηλέφωνο προηγουμένως. Έλα, γιατί τον τελευταίο καιρό απουσιάζεις. Δεν απουσιάζω καθόλου. Έβαλες μια βομβά ότι θα βάλεις 2 γκολ αβάντζο και θα τελικά το 1-0 σφιχτό κολλά. Χάνεις και από την ΑΕΚ γιατί σε έχασα από τα Ερτζιανά της πόλης. Εγώ τώρα τι θέλεις να πείσω για την ομάδα μου κάποιον. Πεσμένη τη βλέπω, πεσμένη. Καθόλου πεσμένη δεν είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Όσο ήταν αυτό κόκκινη κάρτα στον ποτή, άλλο τόσο εγώ είμαι από την Ταγκανίκα. Γιατί να είσαι από την Ταγκανίκα, δηλαδή γιατί δεν ήταν τελευταίο. Δεν τον βρήκε, αγόρι μου, πουθενά. Α! Δεν τον βρήκε. Μάλιστα. Ναι. Και είπε το παιδί και live σε Σίνερτ, ναι, στην Αθλητική Κυριακή, ότι ό,τι δεν μπορεί να κατακτήσει, λέει ποδοσφαιρικό, ναι, το κατακτά με την ποδοσφαιρική ευθεία. Ποιο το είπε αυτό? Ο κουρεμένο Ινδιάνο. Ο Αραβίδα. Ο αραπαπάρας, ναι. Λοιπόν, στεναχωρεμένος ακούω. Καθόλου. Αυτοί ήρθανε, φάγανε 4. Ούτε πέναλτι πήραμε, ούτε με 9 παίκτες τους αφήσαμε. Ναι. Ούτε θα πνίγαμε κανέναν με κασκόλ. Ναι, βλέπω όμως και στο μάτς με τον Μπάουκ. Ούτε θα πεινάζαμε στον αέρα, γιατί ξέρεις, λέει, ναι, η επιχρήμαση εκδιδόμενη, ναι, θέλει να χαρεί
Θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έλα. Να τα. Ναι. Κύριε Αλαφούζε, κοίτα για τους φούρνους εκεί που λέγε του Κωνσταντινέα. Ναι. Γιατί κάποιος λέει θα σε τεινάξω στον αέρα, δεν το παγώ. Ναι. Και το λέει τώρα ένας για τον Άλλη Μπάμπα και τους 40 κλέφτες. Ναι. Που όπως έλεγα και στο φίλο μας τον Καμόρα. Ναι. Η ομάδα του έφαγε 144 εκατομμύρια και έπεσε στην τρίτη εθνική. Ναι. Έκλεψε την κοινωνία. Ναι. Και του ιδίου του έχει επιβάλει το δικαστήριο για λαθρέα διακίνηση πετρελαιοειδών 221 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Τα έχει πληρώσει αυτά ο κύριος αυτός και είναι για κλέφτες. Πού να ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ τι να πω για την ομάδα μου, είναι σε όλα τα αγωνίσματα πρώτη. Mm. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ναι. Βόλεϊ, ναι. Πόλο, ναι. Και λοιπά πολλά. Ναι, αλλά το αίτητο. Το αίτητο. Να τους πω. Το αίτητο. Ποιο αίτητο, σιγά. Μα άμα παίζεις με 9 παίξες και κάνεις και ευκαιρίες. Ναι. Και δεν σε αφήνουν ούτε το τελευταίο φάουλ να βαρέσεις. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει, λέμε. Τι περιμένεις, τι διαιτησία. Μήπως φοβάσαι τον τίγρη. Μήπως ο τίγρης δείχνει τα νύχια του. Ναι. Ο πρόεδρος μας είναι πολύ ισχυρότερος από αυτόν και η δίπλα από τον πρόεδρο είναι εξίσου ισχυρή. Εγώ τον ποτία δεν όμως... Δεν κάνει τίποτα, ναι, αυτός. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτός να σου εξηγήσω εγώ. Ναι. Επειδή είμαι από το κάτω χωριό και εγώ τον ξέρω τον κύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτός είχε μια σχολή οδηγών και ξαφνικά έγινε μεγάλο επιχειρηματίας. Μαγκιά. Παγκόσμιο φαινόμενο. Εντάξει. Εντάξει, και όσο για τους χαρακτηρισμούς που του δίναν οι εφημερίδες μας είναι απόλυτα σωστοί. Γιατί ό,τι λέει, ό,τι κάνει κάθε και το λέει κιόλας. Ναι. Είδες τι είπε στον άλλον. Λέει, θα σε ξέρω που μένεις, θα σε τεινάξω στον αέρα και τα λοιπά. Και εσύ την άλλη φορά έψαχνες ποιος έκανε τι στο Λίβα, στο Φάληρο. Ποιος το έκανε. Πού να ξέρω εγώ. Εμείς δεν ασχολούμεθα με τέτοια. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, κοιτάμε τώρα αύριο μεθαύριο να παίξουμε καλά, να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και είστε άνθρωποι τιμή, άνθρωποι δικαίοι, άνθρωποι. Εμείς κοιτάμε αλτρουιστές. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ένα τελευταίο, έχεις δίκιο. Ναι. Στο θέμα του Σέντερφορ, ότι έπρεπε να έχουμε οπωσδήποτε ή να κρατήσουμε αυτό το Φιμπόγκασον, ή τέλος πάντων να παίζει ο Πουλίδο, ναι. Ή τέλος πάντων να μην είχαν αφήσει να φύγει δανεικός ο Μπενίτες, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ βλέπω να παίζει Σέντερφορ, να πούμε ο Τζόρι, με το Φορτούνι Δεγκάρι. Αυτό βλέπω. Ναι. Κάτι, τέτοιο, κάτι τέτοιο έμαθα, να πούμε, με σφύριξε ο παππούς. Κάτι τέτοιο έμαθα. Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ. Μάλιστα. Κάτι άλλο να πω. Ναι. Για τους φιλαράκους μου, τους αεξίδες. Ναι. Η θύρα 7 έγινε, ναι, εξαιτίας τους. Είχαν φάει 6-0 και τα παιδιά μας πατηθήκανε, 21 άτομα. Εντάξει. Ο ένας ήταν αεξής. Ποιος ήταν αεξής. Δεν ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί. Ο ένας δεν αυτούς... υπήρχε αεξής στη θύρα 7. Πώς δεν υπήρχε αεξής στη θύρα 7. Μα τώρα εμένα θα μου πεις. Τι, φυσικά υπήρχε και ένας αεξής. Από το 61 πήγαινε στο Καραϊσκάκι. Τι να μου λες. Αυτό δεν λέει το 61. Δεν υπήρχε στη θύρα 7 άλλος. Ένας νεκρός είναι ο παδός της ΑΕΚ. Ποιος. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά είναι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και μάλιστα ήταν και μια κοπελίτσα η ζωγραφιά από εδώ πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Mm. Που ήταν Ολυμπιακός, Θεός χωρέσω το κορίτσι. Και πατήθηκε και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι αυτοί έχουν φάει τόσες εξάρες, τόσες τεσσάρες, που δεν κάνει να λένε και τίποτα τώρα. Αφού είπε ο Αραβίδης εκεί στην Ερθένα ότι δεν μπορείς έτσι, λέει, μπορείς αλλιώς. Είπε ο Βαρούχας, που δεν είναι Ολυμπιακός, ότι από τόσο κοντά, λέει, δεν σφυρίζεται πέναλτι. Ναι. Είπε ο Βασιλάκης στην Ερθένα ότι από τόσο κοντά δεν σφυρίζα ποτέ τέτοιο πέναλτι. Ναι. Έχω δει και εγώ 100.000 φορές παιχνίδια όλη μου τη ζωή που από το ένα μέτρο που σουτάρει ο άλλος και πάει μπάλα στο χέρι του αλουνού δεν σφυράνε πέναλτι. Τελείωσε. Εγώ λέω ότι έρχεται ο Μελισανίδης και πρέπει να ανησυχείς. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα, ρε. Καλά. Είναι μικρός. Είναι λίγος. Καλά. Και θα δεις και τα παρεπόμενα, γιατί ξέρεις το μαχαίρι δεν βαράνε μπουνιές. Αυτό. Μάλιστα. Τέλος. Λοιπόν, τώρα όποιο άλλο αεκάκι πάρει εκεί πέρα. Μαλάτος. Πόσες φορές έχετε φάει εξάρες, πεντάρες, τεσσάρες εκεί, να φέτος πρόσφατα δεν φάγανε τεσσάρα. Μίλησες μαλάτο, σε ζήτησα, ευχαριστώ, φιλιά. Ωραίος. Έτσι, τώρα για τους παοξίδες τι να πω. Ναι. Ξέχασα να πω συλληπιτήρια για το παλικάρι το Σύφη. Ναι. Και τα θερμά μου συλληπιτήρια
στο σπίτι του, δεν ξέρω αν είχε οικογένεια, παιδιά ο άνθρωπος. Παιδιά δεν είχε, ευτυχώς δεν είχε, ούτε γυναίκα είχε φορτωθεί. Όχι. Εντάξει. Όχι. Α, καλύτερα ας πούμε. Έτσι. Να είναι ελαφρύ το χώμα του παιδιού. Ελαφρύ, βαρύ. Εκεί κάτω άμα είσαι, δεν είναι ωραία. Άστα. Κλείσε, τα λέμε. Τα λέμε. Άντε, φιλιά. Αυτό πάλι ποιος το έχει βγάλει να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Δηλαδή, άμα είναι βαρύ το χώμα, δηλαδή τι θα γίνει. Θα το φάνε πιο γρήγορα. Τι είναι δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή, το... Πέντε από το τέλος. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, δεν είσαι πολύ καλά σήμερα. Δεν έχω όρεξη, όχι, δεν έχω. Δηλαδή, δεν προσποιούμε και τέτοια. Δεν μπορούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τη ΣΑΚ με ο Παπαδός. Γεια σου, ρε. Καλό, μετά το Μαλάτο. Ακριβώς. Πώς είναι, πάμε αυτό, Μαλάτο. Ο Μαλάτος. Μαλάτος, Μαλάκος, Μαλάτος. Μαλάτος, Μαλάτος. Μαλάτος. Λοιπόν, θα πούμε γι' αυτό λίγο στο τέλος ένα πράγμα θέλω. Δύο πραγματάκια, επειδή είμαι μέσω παιχνίδι. Ναι. Να σου πω λίγο τρία πραγματάκια. Καταρχήν, πριν από αυτόν που βγήκε ένα Αριανό από την Αθήνα, πόσο χρόνο είναι. 26. Και πού ξέρει τι έκανε ο Τίγρης όταν ήταν παλιά. Αγέννητο ήταν. Εσύ πώς ξέρεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε, στο είπανε. Εντάξει, πώς είπαν ότι το 22 μας κάνανε οι Τούρκοι κακό. Αν τον είπαν, θα τον είπαν ότι είχε ομαδάρα πρώτα απ' όλα. Σκάσε με την ιστορία, ας πούμε. Ακόμη συζητάνε για εκείνη την ομάδα της ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Και λένε τώρα κάτι για Αργύρι, για Λίβα. Αυτά που λένε, ξέρουν πόσο επικίνδυνα είναι που τα λένε. Δεν είπε τίποτα. Ότι πυροβόλησε, πώς δεν είπε. Άφησε υπονοούμενα. Άλλο υπονοούμενο, δεν ξέρω τι άφησε. Είπε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Δεν είναι όμως τόσο ευαίσθητοι εκεί κάτω που να ασχοληθούν με. Όχι, τέλος πάντων. Απλά κάνει πως θα ξέρει όλα, αλλά δεν ξέρει τίποτα. Τέλος πάντων. Γιατί τον έχω ακούσει αρκετές φορές. 26 χρονών παιδί τώρα ξέρει τι έκανε ο Τίγρης παλιά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι ακούει. Λοιπόν. Βρε, όλοι και ό,τι ακούμε. Ναι, αλλά άλλο να λες. Εδώ σου είπαν ότι ο Βασίλης έφερε τα δώρα και ο Βασίλης ήταν 44 κιλά και τον κάνανε 140. Ωραία. Εντάξει. Θέλω να πω ότι. Το λέω με μορφή αστείωτος, γιατί όλοι μας έχουν πει, ξέρω εγώ, ότι οι μάγοι με τα δώρα ήταν 3. Και εγώ μπορεί να λέω ότι ήταν 4. Που τους είδες εσύ τους μάγους. Αλλά το θέμα είναι. Τώρα βλέπει κιόλας. Ναι. Γιατί αυτά που βλέπει από τον άλλο του αρέσουν. Ποιος το. Μάλλον του αρέσουν. Μπορεί. Γιατί του κακουφάνηκε μέχρι που ο Ιάκ θα πάρει το δέλιο. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Όχι, καλός είναι ο Βέλιος για την ΑΕΚ, αλλά αν είναι ο Βέλιος να πάει στην ΑΕΚ, θα πρέπει να θέσει και όρους. Να έχει δηλαδή, όχι το Μάνταλο δεκάρι, να στα πω και να τα ακούσεις. Όχι τον Σοηλέδη αριστερό μπακ, όχι τον Άρθρο δεξί στόπερ. Θα πάρει 20 παίχτες και το ξέρεις. Όχι τον άλλο, το Δελαπόρτα να πούμε, τον Μπουανανότε. Εντάξει. Το θέμα με την ΑΕΚ είναι ότι ο Βέλιος θέλει καλά λεφτά για να φύγει από τον Ηρακλή και η ΑΕΚ δεν τη βλέπω πολύ διατεθειμένη να τα δώσει. Ο Τίγρης δεν δίνει. Δραχμάς λέει δεν δίδω. Ο Τίγρης όποιο θέλει τον παίρνει. Ειδικά τέτοιους παίχτες μικρούς τους παίρνει. Λοιπόν, μικρούς δηλαδή σε τι, σε ηλικία ή. Σε ηλικία και εξελίξιμους. Μικρούς σε ηλικία και εξελίξιμους. Ναι. Εκεί τα χώνει να ξέρεις. Λοιπόν. Και όταν αποφάσισε να χώσει, θα τα χώσει και να το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λίγο για το παιχνίδι. Ναι. Λίγο θέλω να σου πω λίγο. Οι τέσσερις που ήρθαν εγκληματίες για το παιχνίδι ήταν ο Καλογερόπουλος που διέκοψε πέρυσι το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Ο επόπτης, ο Γρεβενάρης, πόσο λένε, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Ναι. Που στο πρώτο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο κύπελο, έδωσε 5 offside που δεν ήταν. Παρατηρητής ο Παπάς, ναι. Ο οποίος τον ευνόησε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Νέα Σμύρνης, αν θυμάσαι τα εγκλήματα εκείνα που βγήκε και μίλησε και ο πρόεδρος ο. Αυτός που έχει παραιτηθεί, μου διαφεύγει το όνομα, που δεν έκανε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ο παρατηρητής, πόσο λένε ο Κύρκο αυτός εδώ που τάχουσε ο Μελισανίδης, ο οποίος ορίστηκε πέρυσι παρατηρητής και δεν είχε δικαίωμα να ξαναμπεί στο ίδιο μάτσο. Από τον νόμο. Είναι ο Μελισανίδης στην Κερκίδα. Πέρυσι τιμωρηθήκαμε. Δεν δίνει πεντακάθαρο πέναλτι στο Ζουκουλίνη. Πεντακάθαρο όμως. Στο πρώτο μήχρονο. Τι να κάνει, να καθίσει, να το βιάσουν άλλη μια φορά. Μέσω γήπεδο. Λες για τη φάση που πήγε μπάλα πλάγιο out, ναι. Όχι, παίρνει τα πόδια, ναι. Για τη φάση που όρμησε ναι. στον παρατηρητή. Ναι, έσκασε. Αυτή, επειδή δεν είδα εγώ αθλητικά εκείνη τη μέρα, ναι. Αυτή τη φάση την ανέλησαν οι. Την είπαν πέναλτι καθαρό, άμα τη δίσκωσες. Όχι, το πέναλτι. Ξέρω ότι είναι πέναλτι, εγώ το έχω δει. Ναι. Άλλο λέω. Αυτή τη πλάκα οι διαιτητές καθηγητές. Την είπαν πέναλτι, αυτή την είπαν πιο καθαρό. Το είπαν πέναλτι, τελείωσε. Από ότι το πήραμε, λοιπόν. Δεν δίνει μια κάρτα καθαρή στον Ιντέγε κίτρινη και αφήνει δύο φορές όχι offside τον Μπαρμπόσα. Ο άλλος τρελάθηκε και ήθελε να προστατεύσει την ομάδα και καλά έκανε. Και στο φινάλε δεν είπε ψέματα, είπε την αλήθεια. Είπε ότι αυτός ο διαιτητής με Αστέρα Τρίπολη Ολυμπιακό πήγε ο Μαρινάκης, τον έβησε, δεν τα δήλωσε ο φιλαγώνα και μετά πήγε τα δήλωσε ο φιλαγώνα. Είναι αναξιόπιστος προς τα ελληνικά δικαστήρια. Ας πάει τον Τίγρη στα δικαστήρια.
Αυτή είναι η μαθία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ήρθαν να τελειώσουν την ΑΕΚ. Αν θυμάμαι, εσύ έλεγες, και σε μένα το πες, ότι το παιχνίδι θα γίνει και θα διακοπεί. Πολύ πιθανό ήταν. Ναι, είδες όμως ότι έγινε και πήγε μια χαρά στο δεύτερο μήχρονο. Αν και γίνει όμως, είπα 0-1 γκολ και 1-0. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Δηλαδή αντέδρασε έτσι γιατί έβλεπε πράγματα ότι θα γινόταν πάλι σαν τα περσινά. Και φυσικά στο δεύτερο μήχρονο, ναι, φοβηθήκανε. Αλλιώς δεν γινότανε. Αλλά οι φάσεις ήταν πεντακάθαρες και το πέναλτι ήταν πέναλτι και το φάουλ ήταν φάουλ. Να μπούμε σε ένα ποδοσφαιρικό. Είδα έναν Ολυμπιακό ντεφορμέ. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος με έναν προπονητή. Λίγο. Και με έναν αντίπαλο προπονητή, πολύ μεγάλο μαέστρο, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, κόλωσε. Με μια διατησία 50-50, κόλωσε. 50-50. Ξεφούσκωσε. Δηλαδή, ναι. Είναι αδιανόητο να κλείνει γάβρι ακόμη για ένα μάτς 50-50 και παραπέμπτουν ένα δικό τους παιδί. Δηλαδή, άκουτε τους κάνει ο Τίγρης, τους γλεντάει από τώρα, τους κάνει ασία. Παραπέμπτουν το δικό τους το χαρτί, το καρογγελόπουλο, το διώχνουν. Γιατί τους έπαιξε 50-50. Το διώχνουν. Έδωσε ένα πέναλτι και μια κόκκινη κάρτα. Ο Καραμελίδης εδώ, ναι. Το χωριό μας. Ναι. Ο Καραμελίδης. Αμαρτία μου, ιστορία μου. Καραμελίδη, καλημέρα, τι έγινε, καλά. Μόρες Ελλάδα, κάνε αντίσταση να πούμε. Ναι. Λοιπόν, και όταν ο Σίλβα βγάζει στο Φορτούνι, χάνει όλο το παιχνίδι. Έπρεπε να βγάλει με τον Αλέφαντο που μίλησα. Μου λέω, Νίκο, τι άποψη έχεις εδώ, δίστανται οι απόψεις. Θα βγάλεις τον Ιντέγε, λέει. Φορτούνις μέσα. Φυσικά τον Ιντέγε να βγάλεις, γιατί είναι πιο κοντός και να βάλεις ένα χαφ ακόμη. Ο Πογέ το πήρε το παιχνίδι, να ξέρεις. Λοιπόν, και ερχόμαστε λίγο εδώ στο τελευταίο αυτό το μαλότο, πόσο λένε. Ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος. Να του πεις στο Μαλάτο ότι η ΑΕΚ με 9 παίχτες στον Ολυμπιακό τον κέρδισε. Να του πεις στο Μαλάτο ότι στο πρώτο παιχνίδι, το πρώτο γκολ του Μποτιέ ήταν φάουλ και κίτρινη και βάλαν γκολ με πέναλτι. Και να του πεις ότι όπως είπες πολύ σοβαρά εσύ και πολύ σωστά ότι ήταν άνθρωπος της ΑΕΚ μέσα που πέθανε στη θύρα. Γεράσιμος Αμίτσης ή Αμίτσης, 19 χρονών να εξής. Τώρα αυτός αν πηγαίνει από το 63 στο Καρισχάκη, εγώ αμφιβάλλω για να μην το ξέρει αυτό. Και ότι επίσης ότι η ΑΕΚ είχε να πάρει πέναλτι στην έδρα της. Άκου λίγο, γράψω αυτό και θέλω να το λες. 21 χρόνια. Έκλεισες. 21 χρόνια. Γεράσιμος Αμίτσης ή Αμίτσης, 19 χρονών, να εξής στην Αθήνα. Στη θύρα 7, βέβαια. Και πήγαν και εκπρόσωποι της ΑΕΚ, αλλά δεν το παρουσιάζουν πολύ της ΑΕΚ εκεί, ναι. Δεν τρέπεσαι ρε γελίε Μαλάτο, λέω ότι έχεις 13, να αφισβητείς ότι έχει 6 μέσα στην 7 στο δυστύχημα. Πόσο χάχας είσαι. Μαλάτο του Μποτιέ, η αγωνιά ήταν κόκκινη με τον ΠΑΟΚ. Εκεί δεν μίλουσε σκότα, κοκοκόλε, φαντασιόποκτε, πρόβατο του Μαρινάκη, ο 6-13. Ο άλλος λέει, ποια οπαδική μάγκια μας πουλάνε οι ηλικιωμένες. Έτρεχα στη Μίκρα, λέει, και κάποιος έχασε, λέει, και το παπούτσι του. Όποιος δεν πρόλαβε, έφαγε πολύ, λέει. Μάλιστα, δεν το ξέρω. Έπεσε ξύλογη. Πάμε σε δύο τελευταίους. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Και να πούμε χαιρετίσματα για τον γιατρό, τον Σπύρο, τον Παναθηναϊκό, τον νευροχειρουργό. Καλησπέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Σύφη. Εκπληκτικός οπαδός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος. Είδος υπό εξαφάνιση. Σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γάβρος από Ερθόνη και Τούμπα. Τι λέει. Καλησπέρα και στο νεαρό που έχει δίπλα σου. Ο νεαρός κάνει τίποτα σήμερα. Είναι ειδικευόμενος, πώς θα λένε, εκπαιδευόμενος, πώς θα λένε τα αυτάρισεις. Προκτική κάνει. Προκτική. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια. Ναι. Καταρχάς, να πω ότι υπήρξε το 81 νεκρός της ΑΕΚ του Καρασκάκη. Υπάρχει, αυτό που είπε ο Ολυμπιακός, ο συνοπαδός μου, ήταν μεγάλο λάθος και εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, τέλος πάντων. Ο τελευταίος που βγήκε ο ΑΕΚτζής και μίλησε για το μάτς, έχουμε φτάσει Τετάρτη σχεδόν, έτσι ξημερώματα. Έχουν περάσει 4 μέρες από τον αγώνα. Και συζητάνε ακόμα για ένα μάτς το οποίο, κατά τη γνώμη μου, επειδή παίζουμε με την ΑΕΚ και όχι με καμιά μικρή ομάδα, την οποία κάποτε όταν ακούγαμε ΑΕΚ τρέμαμε, δηλαδή, τι θέλω να πω, η ΑΕΚ η σημερινή δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ του Νικολαίδη, του Μπάρλου, όπως είχε πει και στο πρώτο γύρο ο Μαρινάκης. Οπότε, την ΑΕΚ, η οπαδή της, όχι ο Μελισανίδης, η οπαδή της, την έχουν κάνει πολύ μικρή ομάδα, μικρομεσαία ομάδα. Άχητα να έχει 12 αποθήματα πως έχει ΑΕΚ. Ένα αυτό. Δεύτερον, Κωστή, είχες πει ότι για τον Ρομπέρτο ότι είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Ελλάδα. Σωστά. Εγώ το λέω μόνο, όλη η Ελλάδα το λέει. Ναι, θέλω να σου πω, τώρα παιδί μιλάμε μαζί, γι' αυτό λέει, αναφέρομαι σε σένα. Πες μου, από όλες τις ομάδες, σε ποια θέση κάποια άλλη ομάδα έχει πιο, καλή ομάδα, πιο καλό παίχτη από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
center back. Το Μποτία, ας πούμε. Έχω πολύ κακά center back, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Χατζησαΐας, μήπως. Από τον Μποτία, ξέρω εγώ. Καλός είναι ο Μπέρτος, αλλά και αυτός δικός μου είναι. Ο Μπέρτος δεξιός back είναι. Παίζει και center back όμως, αυτό να μας πω, δεν έχουν κάνει και center back γι' αυτό. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ο Ολυμπιακός που είχε βγει. Ο Ιντέγια δεν είναι χειρότερος από το Βέλιο. Δεν είναι καταρχάς ίδιο στυλ center for. Center for είναι όμως. Ναι, εντάξει. Ο ένας κάνει και 6 εκατομμύρια, ο άλλος είναι μικρός. Ας πούμε και τον Μπέργκορτ συγκρίνει στον. Δηλαδή, αν έρθει ο Φορτούνης στον Ηρακλή και πάει ο Λεωζίνος στον Ολυμπιακό, τι διαφορετικό θα δούμε. Εντάξει, τώρα μην τα τραγικοποιούμε, ρε Κωστή. Ρωτάω! Ρωτάω. Ότι η κλάση του Φορτούνη μετά στον Λεωζίνη είναι πολύ πιο μεγάλη. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μιλιγιό Βόγεβιτς από τον Κάτσε είναι καλύτερος. Φυσικά. Λες. Ο Κάτσε μπορεί σε όταν φτάσει στην ηλικία του Μιλιβόγεβιτς, γιατί τον περνάει καμιά τριετία ο δικός μας από τον Κάτσε, μπορεί να γίνει 20 φορές καλύτερος που λέει ο λόγος. Αλλά ακόμα όχι, άμα το συγκρίνεις τώρα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Στην αρχή, όχι ο Κώστας Ολυμπιακός. Ο Γκάλο δεν είναι καλύτερος, δεν μπορεί να πει ότι είναι καλύτερος από τον Ομάρ. Τι λες τώρα, σοβαρέψω αυτά που λένε από τα Γιάννα εκτής, θα λες τώρα και εσύ, τι είναι αυτά που λες. Δεν τον κοντράρει, ας πούμε. Τον άλλο τον θέλει 13 εκατομμύρια η Manchester United, τι είναι αυτά που λες. Θα το δώσετε. Τι θα το κάνει, τον κρατήσει, άμα το δώσει 13 εκατομμύρια. Γουστάρω, μ' αρέσει. Άσε μας σε κοντράρω λίγο. Λέγε. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Είχε βγει δεύτερος ή τρίτος σήμερα ένας Ολυμπιακός, όχι ο Κώστας Ολυμπιακός, ο άλλος που. Το μεσημέρι. Όχι, εσύ τώρα το βράδυ. Ναι. Και ακουστήκε, ενώ μου άρεσε η ποδοσφαιρική του λογική όταν μιλούσε, σήμερα δεν ξέρω, φάνηκε λίγο ύποπτος από αυτά που είπε. Ύποπτος. Γιατί είπε κιόλας σε μια φάση, όταν μιλούσε τη διαιτησία, είπε όταν σας παίξανε 50-50. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν αποκαλείται. Γιατί λέει σας παίξανε. Έκλεισες τελευταίος. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έλα φίλε. Γεια σας, τι κάνετε. Νάτος. Νάτος ο δάσκαλος. Λέγε δάσκαλε, σ' ακούμε. Λοιπόν, καμιά φορά δεν κρίνω ακροατές. Ναι. Αλλά ο κύριος Μαλάτος, ναι, εκ Κεφαλονιάς ορμόμενος. Ναι, και είναι Κεφαλονίτης. Ναι, ναι, εκ Κεφαλονιάς ορμόμενος. Πού το κατάλαβες ότι είναι Κεφαλονίτης? Το επίθετο σε άτος, Αραπέμπη. Κολάτος, ναι, ναι. Μαλάτος. Γιακουμάτος. Γιακουμάτος. Παραπέμπει. Ναι. Μπρε κύριε Μαλάτο. Ο Μαλάτος. Ναι. Πού πας από το 61. Ναι, πάει. Ναι. Και πώς μου πας από το 61. Μήπως θυμάσαι τι γινόταν μεταξύ Νεστορίδη και Σάββα Θεοδωρίδη. Να σου θυμίσω εγώ. Για θύμισε. Ξεπάτωμα. Ξεπάτωμα στο πάτωμα. Ξεπάτωμα. Δεν υπήρχε παιχνίδι. Ναι. Που να μην σκοράρει. Ναι. Στον Σάμπα Θεοδωρίδη. Ναι. Στα παιχνίδια, ναι, που όσα παιχνίδια έπαιξε ο Ντέμις Νικολαίδης εναντίον του Ολυμπιακού. Καμιά δεκαπενταριά. Από τα 15 στα 10 σίγουρα έχει σκοράρει. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αναφέρθηκε στο 6-0. Ναι. Ναι. Ένα που φάει που αναφέρεται. Ναι. Επομένως, δεν χρειάζεται αυτή η περιττή παρουσία. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι εκείνο που με ενοχλεί εμένα γενικά. Τι είναι? Είναι το παδιλίκι. Καλά, τώρα σε και 70 χρονών θα σε ενοχλεί. Όμως ήσουν 30-25 δεν θα σε ενοχλούσε όμως. Δεν είναι. Κωστή, είχα την τύχη από τα 30 να διοικήσω ομάδα αλφα-εθνικής και μου φύγε αμέσως. Σου φύγε, μάλιστα. Ναι, μου φύγε, ναι. Γιατί τα είδα από μέσα τα πράγματα. Ναι. Γιατί τα είδα από μέσα τα πράγματα. Ναι. Γιατί είναι λυπηρό να οπαδοποιεί, να εξειδανικεύεις είτε ομάδα είτε γυναίκα. Όπα, αυτό γιατί το έπεσε. Ναι. Είναι λυπηρό. Λυπηρό. Λυπηρό, ναι, λυπηρό. Δεν αξίζει. Μάλιστα. Η εξειδανίκευση. Της ομάδος ή της γυναίκας. Τη γυναίκα γιατί. Το κι αν θέλεις. Ναι, ναι. Μέσα από την ομάδα,
μέσα από το σύλλογο να φανείς για να κρύψεις την ασημαντότητά σου. Με τη γυναίκα πώς γίνεται αυτό, για δώσε μας τα φώτα σου. Πώς? Πώς λέει. Λέω με τη γυναίκα πώς γίνεται αυτό, για δώσε μας τα φώτα σου. Με τη γυναίκα. Μάλιστα. Ναι, γιατί. Τι, πώς, παράδειγμα. Γιατί ο αγαθός εντός εισαγωγικών ο άνδρας. Αγαθός είναι ο άνδρας, ναι. Καψουρεύει. Η πλειονότητα. Ναι. Καψουρεύεται και εξιδανικεύει. Ναι. Ενώ η γυναίκα. Τι κάνει. Ξέρει. Ότι αν θα παρουσιαστεί κάτι καλύτερο. Ναι. Θα το στείλει αδιάβαστο. Δηλαδή στο Θεό σου, ρε κύριε Κώστα. Δηλαδή, μια γκόμενα, εσύ ας πούμε νέος, την πήγες μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές, δεν τη βαρέθηκες δηλαδή? Κοίταξε να δεις, εγώ εκ πεπιθήσεως. Για πες μου να μάθω. Εφόσον μου λες έτσι. Ναι, ναι. Ήμουν μονογαμικός. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα δύο μαζί. Γιατί? Γιατί? Είχα τη δυνατότητα. Ναι, γιατί έπρεπε να λέω και στις δύο ψέματα. Μάλιστα. Πάντοτε μία είχα. Ναι. Και επειδή συχαίνομαι το ψέμα. Μάλιστα. Όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Ναι, ναι. Γι' αυτό ποτέ δεν επιδίωξα. Ναι, ναι. Να έχω δυο μαζί. Γιατί θα τις κορόιδευα και τις δύο. Τις βαριέσαι όμως. Δεν τις βαριώσουν. Πώς? Δεν τις βαριώσουν. Όταν την βαριέσαι την αφήνεις και πιάνεις μία άλλη. Αυτό λέμε. Δεν άφηνες εσύ και έπαιρνες άλλη. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά όμως δύο μαζί. Ναι. Ταυτοχρόνως λέω. Ποτέ. Ένας θείος μου έλεγε ότι η γυναίκα λέει είναι σαν το αυτοκίνητο. Την Πόρσε την καλύτερη να οδηγήσεις, λέει 50 φορές θα τη βαρεθείς. Ισχύει αυτό, τι λες, για πες μου να μάθω. Εξαρτάται, θα πω. Εντάξει. Ναι. Εξαρτάται από τη γυναίκα. Δηλαδή τι να κάνει αυτή. Υπάρχει γυναίκα που. Που δεν μπορεί να τη βαρεθείς. Λέω. Ναι. Λέω εγώ. Για ρώτα για τον καρεμπένα σου πει. Γιατί όταν ο άνδρας είναι, ναι, είναι καψούρης. Ναι. Πόσο θα λοιπόν, είναι. Λοιπόν, όταν θα βλέπει όλα, ναι, θα βλέπει όλα ωραία. Καλά, πόσο γιατί, θα είναι. Πόσο καιρό θα είναι. Αλλά το ρητό το ξέρεις. Ότι τον ημί σέρνει καράβι. Ναι, πόσο όμως. Πόσο καιρό. Σέρνει υπεροκιάνιο τον ημί. Βρε τον ημί, πόσο καιρό όμως. Σέρνει. Πόσο καιρό. Πόσο καιρό. Όσο καιρό χρειαστεί. Μέχρι να το φας. Μετά. Αν δεν είναι όλοι έτσι. Αλές. Κωστάκι μου. Μάλιστα. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι. Μάλιστα. Μα τους βλέπεις εδώ τώρα. Για πες να μάθω τι λέει. Τους βλέπεις. Τι κάνουν. Στον καιρό που ήταν τα μπαράκια. Ναι. Γιατί τώρα αραιώσαν. Ναι, ναι. Για πες τι κάναν. Δεν καθόντουσαν. Και ένα ποτό και δύο ποτά και τρία ποτά. Εσύ κάτσε κύριε Κώστα. Προκειμένου. Άσε, αυτή είναι αποτυχημένη, αυτή πουλόπουλο ακούνε. Άστα τώρα. Προκειμένου να γίνει σαλιάρι. Γιατί αυτή με πέντε ποτά και να τα ποτά και στο τέλος πηδούσαν τη γυναίκα του στο σπίτι μετά. Άσε τώρα. Πάστα, θα τα πούμε άλλη φορά από κοντά. Κλείσε. Σ' αγαπώ. Για χαρά. Ο κύριος Κώστας. Ναι. Λέγε, ρε, θες να φύγεις. Γουστάρεις να φύγεις, ε. Πώς πέρασες. Καλά πέρασε, εντάξει. Ο σοφός μιλάει 70 χρόνια να τον ακούτε. Μαθαίνω, εγώ γι' αυτό κάνω ερωτήσεις, να ακούν οι νέοι. Κατάλαβες. Να μάθουν πώς είναι τα πράγματα. Ένας γέρος άνθρωπος που έχει εμπειρίες. Μεγάλος ηλικία τέλος πάντων. Θα τα πούμε αύριο. 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 Θα τα πούμε αύριο.